Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Γεια σας ακόμα μια φορά εδώ από τη φιλόξενη συχνότητα του Κρήτη 87,5, εδώ που αυτή η εκπομπή αρχείων πολιτισμού με τον Γιώργο Λεκάκη στο μικρόφωνο επανέρχεται ξανά και ξανά εκεί ακριβώς που πονάει, εκεί ακριβώς που είναι το πρόβλημα, εκεί ακριβώς που είναι το απόστημα το οποίο πρέπει όχι να σπάσουμε, σπάζοντας δεν κάνεις τίποτα, να θεραπεύσουμε, για να μπορέσει τελικά αυτή η κοινωνία με την παιδεία που θα δώσει στα παιδιά της να δει παιδιά με μέλλον και με λαμπρότητα. Ελληνόπουλα εννοώ φυσικά. Στον ήχο είναι ο Γιάννης Μανόπουλος και είναι μια εκπομπή την οποία σας προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης με τα περίφημα αυτά γλυκά τα οποία δεν παχαίνουν αλλά ομορφαίνουν, με την καταπληκτική Ελένη με το τεράστιο χαμόγελο, την αγκαλιά και την φιλοξενία εκεί στην Αγία Βαρβάρα και οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτού του καταπληκτικού πόντιου που επιμένει με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο αυτές τις δύσκολες εποχές, τις δύσκολες στιγμές και συγκυρίες, επιμένει ελληνικά και παραδοσιακά, διότι είμαστε ό,τι τρώμε. Αυτό να το ξέρετε. Η εκπομπή μας σήμερα λοιπόν συνεχίζει από την προηγούμενη εκπομπή που είχα την ιδία καθηγήτρια καλεσμένη, την αγαπημένη μου την Μαρία Τζάνη, γιατί δεν τελειώνεις ποτέ με την Τζάνη. Με την Τζάνη αισθάνεσαι ότι πάντα αρχίζεις, ότι πάντα κάτι καινούριο θες να ξεκινήσεις. Έτσι θέτει τα θέματα και τα προβλήματα η Μαρία η Τζάνη. Οπότε αισθάνεσαι πάντα μαθητής, ίδιον των καλών εκπαιδευτικών αυτό. Είχαμε κάνει μια εκπομπή, αν τη θυμάστε, «Πολίτικη τα μέσα σου». Μέσα στους πολίτες, βασικό κομμάτι είναι οι γονείς όμως. Βασικό κύτταρο της κοινωνίας, έτσι δεν είναι Μαρία, βασικό κύτταρο της οικογένειας. Ακριβώς. Και είχαμε, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, κάναμε σε να τελειώνει και κανείς ποτέ. Θέλεις όμως να πεις δύο-τρία πραγματάκια. Είναι τόσο σημαντική, Γιώργο, που γνωρίζουμε πως όταν το παιδί πηγαίνει στο σχολείο είναι ήδη προσδιορισμένο. Ήδη. Είναι ήδη μέχρι τα 6 του χρόνια δηλαδή. Από την οικογένεια. Mm-hmm. Είναι ήδη προσδιορισμένο από την οικογένεια. Έχει πάρει μια κατεύθυνση, βέβαια, μια άποψη. Έχει πάρει όλη την εκκίνηση προς το τι ατραπούς θα ακολουθήσει στη ζωή του. Ελάχιστα μπορεί να κάνει το σχολείο. Πρέπει δηλαδή να έχει μια απίστευτα εξέχουσα προσωπικότητα δασκάλου για να μπορέσει το παιδί να τροποποιήσει κάτι ή να ακυρώσει κάτι. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία είναι να ξέρουμε ότι το σχολείο και ιδιαίτερα το δικό μας σχολείο ελάχιστα πράγματα μπορεί να κάνει. Λέω. Άρα δηλαδή άρα η οικογένεια είναι κυρίαρχη. Η έμφαση δηλαδή του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να δοθεί στα πρώτα 6 χρόνια. Της οικογένειας ολοκλήρου. Όλης της οικογένειας. Όλες οι οικογένειες. Και της γιαγιάς και του παππού, του θείου, της θείας. Όσοι μπαίνουν στο σπίτι και μιλάνε στο παιδί. Όλοι. Αυτοί πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί λοιπόν στα πρώτα χρόνια του παιδιού, ε. Και πρέπει να είναι γνώστες. Και θέλω λοιπόν να ολοκληρώσω, Γιώργο μου, αυτά που λέγαμε, γιατί τα σούρα μου λίγο στους νεοέλληνες και τις νεοελληνίδες, κυρίως τους νεοέλληνες. Ίσως κάποια στιγμή να μιλήσουμε για τη γυναίκα ως μητέρα, ως αδερφή, ως επιστημόνισσα, να μιλήσουμε γιατί. Αλλά τώρα πιο πολύ ήταν εκεί. Και θέλω να πω, είχα αφήσει δύο σκοπίμως, δεν μας έφτανε ο χρόνος. Το ένα έχει να κάνει με ένα μεγάλο επίσης φάλμα που κάνουν οι άνθρωποι εδώ, να, ίσως και παντού, να μεταθέτουν την ευθύνη τους στους άλλους. Ή σε άλλες καταστάσεις ή στους άλλους. Και βέβαια, τους βοηθάει και η θρησκεία σε αυτό. Άμα εγώ ξέρω ότι μπορώ να αμαρτήσω και αγοράζοντας ένα σχοροχάρτη ή κάνοντας μια δωρεά ή μια στην μετάνια. Εκκλησία ή 15 μετάνιες και λέγοντας 5 πατερημών, θα συγχωρεθώ και αυτό θα γίνεται ορίσως επαναλαμβανόμενο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου. Εντάξει,
Θέλω να πω λοιπόν ότι απ' την άλλη μεριά οι ιδεολογίες μας λένε τα ίδια πράγματα. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν μας χρειάζονται ούτε θρησκείες ούτε ιδεολογίες για να ξέρουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό το οποίο μας λείπει είναι η γνώση. Είναι η γνώση. Λοιπόν, το δεύτερο που είχα αφήσει και που θέλω να πω σήμερα είναι ότι οι γονείς ή δεν θα νοιάζονται, μιλάω και για τους πατέρες κυρίως, για τα παιδιά τους, ή θα νοιάζονται πάρα πολύ προσπαθώντας να τους εξασφαλίσουν υλικά εφόδια και να καλύψουν απλά υλικές ανάγκες. Και με αυτό τον τρόπο νομίζουν ότι τελειώνουν με το καθήκον τους. Βέβαια, θα πρέπει να πούμε ότι κάνουν και κάτι άλλο. Και οι μανάδες και οι πατεράδες. Προβάλλουν στο παιδί τους, του μεταφέρουν δηλαδή, τις δικές τους απογοητεύσεις, τις δικές τους... Αρκά τους βιώματα. Όχι. Τις δικές τους επιθυμίες, προσδοκίες από τη ζωή και από τον εαυτό τους. Να σε δω δικηγόρος, να σε δω γιατρό. Γιατί οι ίδιοι είχαν αποτύχει, γιατί. Και αυτό πάνε και το τοποθετούν πάνω στο παιδί και θέλουν το παιδί να είναι αυτό. Λοιπόν, να γίνει αυτό που εκείνοι θέλουν. Να κάνει αναπλήρωση των δικών τους ελλειμμάτων και απογοητεύσεων. Λοιπόν, και εκεί νοιάζονται πιο πολύ τον εαυτό τους και δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Αλλά το παιδί είναι μία ανεξάρτητη οντότητα και έτσι πρέπει να το βλέπουμε και θα τα πούμε αυτά. Επίσης θα πούμε και για το πώς πρέπει να φέρονται οι γονείς όταν χωρίζουν. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι τόσο στο ότι χωρίζουν οι γονείς. Πραγματικά δεν είναι. Το πρόβλημα είναι στο πώς χωρίζουν. Στον τρόπο. Λοιπόν, άρα λοιπόν σήμερα η εκπομπή μας έχει να κάνει με την αγωγή. Αυτή τη σπουδαία λέξη, πανάρχια λέξη, το ρήμα άγω. Είμαι μπροστά, ανοίγω δρόμους και με ακολουθούν και οι υπόλοιποι. Άγω, από λοιπόν εκεί παράγεται και ο ηγέτης. Ο ηγέτης. Αλφα ήτα είναι. Και πολλά. Εξού και ο αγών. Ο αγών σημαίνει χώρος στον οποίο οδηγούνται οι άνθρωποι για κάτι πολύ σημαντικό και πάντα συλλογικό. Είτε να πάρουν μια απόφαση συλλογική σημαντική, είτε να επιδείξουν πράγματα, είτε να διαγωνιστούν ή να έχουν άμυλα. Το οδηγό, άγωσε οδό, έτσι, ο αγωγός που μας φέρνει το νεράκι στο σπίτι μας. Όλα αυτά τα πράγματα δεν είναι λέξη που την έχουμε χάσει το άγω, ναι. Έτσι. Γιατί πολλές φορές νομίζουμε... Άξιο και αγωγιάτης. Ναι, ο αγωγιάτης. Το χωρί βέβαια. Πρόσβατο. Το αγώι. Το αγώι. Ξυπνάει τον αγωγιάτη. Έτσι. Λέξεις που τις λέγαμε, τις ξέραμε, τις λέγανε οι παππούδες μας. Εμείς ναι. Πήραμε ένα ψαλίδι και αρχίσαμε και κόβαμε δεξιά και αριστερά. Μην το συζητάμε. Κόβαμε και λέξεις που λέγανε η γιαγιά και ο παππούς, θεωρώντας τις παλιωμοδίτικες εκφράσεις. Η αγωγή λοιπόν. Τι σημαίνει αγωγή, Μαρία μου? Αγωγή είναι η διαμόρφωση ενός νέου ανθρώπου, ενός ανθρώπου που έρχεται στον κόσμο μέχρι να ενηλικιωθεί για να γίνει άνθρωπος. Πρέπει να ξέρουμε ότι δεν γεννιόμαστε άνθρωποι, γεννιόμαστε δυνάμοι άνθρωποι. Για να γίνουμε άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούμε. Ο Καντ, αυτός ο σπουδαίος διανοητής και φιλόσοφος, στο βιβλίο του «Reflexion sur l'éducation», σκέψεις πάνω στην education, θα φτάσει μένει ότι σε εμάς παιδεία, λέει, μα τι είδος τέλος πάντων είναι αυτό το είδος άνθρωπος που για να γίνει άνθρωπος κάθε παραγόμενο από το είδος πρέπει να υποστεί αγωγή και εκπαίδευση. Λέει χαρακτηριστικά «il faut être éduqué». Λοιπόν, η education έχει και τα δύο. Είναι ότι εμείς παιδεία, εντάξει, γιατί τα άλλα έχουν άλλες έννοιες στα γαλλικά.
εξερσίζ, ενστρουίζ και τα λοιπά. Αυτό στο ζωικό βασίλειο, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Πρέπει να, δηλαδή, ερχόμαστε... Η γάτα δηλαδή είναι γάτα από τη στιγμή που γεννιέται. Ναι. Και λειτουργεί ή έχει πολύ ενδιάμεσο, μικρό χρόνο. Εμείς έχουμε μεγάλο διάστημα. Μεγάλο πρέπει να, να... Πρέπει δηλαδή, έχουμε δυνατότητα. Ένα παιδί όταν γεννιέται, έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα. Το πρώτο είναι ότι είναι πρικισμένο από τη φύση να είναι εξαιρετικά ανθεκτικό υλικό. Δεύτερον, πρέπει να ξέρουμε ότι είναι έτοιμο για τα πάντα. Γιατί τα φέρει ενδιάθετα τα πάντα. Τις δυνατότητες, τεράστιες δυνατότητες. Τεράστιες δυνατότητες, Γιώργο. Είναι έτοιμο για τα πάντα και αυτός που του κάνει ανάσχεση σε αυτά, το εμποδίζει ή του τα μεταβάλλει ή του τα ακυρώνει, είμαστε εμείς οι μεγάλοι. Εμείς οι μεγάλοι και ιδιαίτερα η παιδεία μας. Το έχει πει και ο Ράσελ αυτό. Βέβαια, ναι. Έρχεται με άπειρες δυνατότητες, λέει, ναι, στο σχολείο, ναι, και αρχίζουν και κλείνουν, ναι, κλείνουν, ναι, ναι, κλείνουν, ναι, ναι, κλείνουν οι δυνατότητες. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι χαρακτηριστικό γνώρισμα του παιδιού είναι ότι από μια μεριά οι δυνατότητες του και από την άλλη που πρέπει να γίνουν ιδιότητες οι δυνατότητες. Και πώς θα γίνουν? Με τη σωστή αγωγή. Λοιπόν, και από την άλλη μεριά είναι η αγαθότητα του παιδιού. Είναι δηλαδή... Δεν σκέφτεται ιδιωτελώς. Ναι. Δηλαδή όταν είναι, σου δίνει μια απάντηση... Είναι ή αυτό που λέμε στη γλώσσα μας αθωότητα. Η αθωότητα η απόλυτη. Του τέστην δηλαδή το κάλος. Το κάλος. Βέβαια παίζει ρόλο και η ποιότητα του γονιδιώματος. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δηλαδή δεν μπορούμε να πετάξουμε τη βιολογία έξω, αλλά εμείς μπορούμε να διορθώσουμε πράγματα της, λάθη της. Το ζήτημα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μας δίνει η φύση πολλές φορές τη δυνατότητα να διορθώσουμε, γιατί δεν τα κάνει τα λάθη αυτά. Είμαστε εμείς εκείνοι οι οποίοι όχι μόνο δεν κοιτάμε να διορθώσουμε και να δώσουμε τη σωστή κατεύθυνση στις δυνατότητες του παιδιού, αλλά πάμε και τις καταστρέφουμε. Τις καταστρέφουμε. Εγκληματικά. Να σε ρωτήσω κάτι. Με την έννοια αυτή, δηλαδή, μπορεί κάποιος άνθρωπος να τελευταίσει χωρίς να έχει γίνει άνθρωπος? Δηλαδή, κοίταξε, έχω την εντύπωση ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, η ανθρωποποίησή μας, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τα οποία δημιουργούνται από συγκεκριμένες μαθήσεις και εμπειρίες και επιλογές, πολλές φορές μένουν ατελείωτα ή μητελή, είναι στο ξεκίνημα και τότε πραγματικά πεθαίνουμε χωρίς να είμαστε άνθρωποι. Χωρίς να είμαστε άνθρωποι. Έχουμε μία επαλυνδρόμηση πίσω. Θέλω να πω λοιπόν ότι από το μηδέν ηλικία, την στιγμή που γεννιέται, μέχρι τα 3 του χρόνια, γιατί ανά 3 θα τα παίρνουμε, το παιδί κατά κύριο λόγο χρειάζεται αγάπη. Η Άννα Φρόιντ λέει ότι το παιδί μπορεί να επιβιώσει για αρκετό καιρό χωρίς τροφή. Χωρίς αγάπη πεθαίνει. Και να το σκεφτούμε αυτό. Πεθαίνει εντός ολίγου. Λοιπόν, το νεογνώ λοιπόν θέλει αγάπη, θέλει φροντίδα και θέλει και μια πρώτη προσέγγιση διέγερσης των δυνατοτήτων των ψυχοδιανοητικών που φέρει.
Δηλαδή. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Απόλυτα το καταλαβαίνουμε. Γιατί δεν χρειάζεται να το καταλάβουμε, το κάνουμε και το βλέπουμε. Το παιδί πρέπει να. Τώρα από το 0 μέχρι τα 3 χρόνια, αυτά που λέω αντιλαμβανόμαστε ότι πάνε πρώτο, δεύτερο, ναι, τρίτο. Ναι, ναι. Λοιπόν, από τα πρώτα είναι ο ρυθμός και το νανούρισμα, το τραγούδι δηλαδή. Τραγούδι. Το παιδί πρέπει να ακούει τραγούδι, πρέπει να ακούει μελωδία. Το παιδί πρέπει να βιώνει άδολη, αμέριστη και καθολική αγάπη. Πρέπει να έχει επαφή με την καρδιά της μάνας αλλά και του πατέρα, γιατί το παιδί θυμάται τους τύπους και το ηρεμούει αυτό. Το παιδί πρέπει να μην το κατσιάζουμε πιάνοντάς το στο πρόσωπο. Μπορούμε να του φιλήσουμε το χεράκι, τον αγκώνα, το ποδαράκι, το κεφαλάκι. Το παιδί πρέπει να έχει λοιπόν αγάπη, φροντίδα και πρέπει να κάνουμε αυτή την πρώτη προσέγγιση διέγερσης των δυνατοτήτων που έχει, έτσι, για καλλιέργεια. Δηλαδή με το ρυθμό. Όταν λέμε στο παιδί από παλιά, αυτό το πράγμα ήταν ένας ρυθμός, το γνώριζαν. Όταν του λέμε νανουρίσματα, και δεν είδα κανένα νανούρισμα, είναι jazz και να είναι αυτή η heavy metal, είναι απαλές μουσικές, είναι πραγματικές μουσικές, είναι αυθεντικές μουσικές, είναι μουσικές που προσυδειάζουν και στο ρυθμό το σωματικό μας. Λοιπόν, οι λέξεις επίσης που χρησιμοποιούν τα νανουρίσματα, αν θυμάσαι, αν τα γιατί τα καλά. Είναι πολύ σημαντικές, πολύ γλυκές λέξεις. Έτσι. Με ωραία σύμφωνα, στρογγυλά φωνή, εντάξει. Πρέπει να εκφέρονται και σωστά. Δεν ξέρουν κανένα νανούρισμα οι συγχρόνες μαμάδες. Ναι, ναι, ναι. Επίσης, το παιδί πρέπει να θυλάζει. Το παιδί πρέπει να θυλάζει. Δεν, είναι θέματα γιατρών, δεν θέλω να μπω σε αυτό, παρόλο θα πω με μία κουβέντα μόνο. Ότι προστατεύουμε το παιδί στο επίπεδο το βιολογικό όταν το θυλάζουμε. Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά αυτά είναι πολύ πιο πετυχημένα στη ζωή και πιο έξυπνα και πιο κοινωνικά. Και ναι. Αλλά εγώ θα πω τούτο. Δεν μπορούν να διανοηθούν τι ανάπτυξη προς τη σωστή κατεύθυνση την ψυχοδιανοητική δίνει ο θυλασμός. Προστατεύεται και η μάνα. Μόνο ο καλά, η μάνα εμπλουτίζεται με ευεργετικότατες ουσίες και τα λοιπά. Τέλος πάντων. Όχι, το λέω γιατί μερικές μητέρες δεν θέλουν να το κάνουν. Καλά τώρα. Καλά, δεν θα έπρεπε να γίνουν μητέρες. Τα έχεις ακούσει αυτά, έτσι. Δεν θα έπρεπε να γίνουν μητέρες καθόλου. Λοιπόν, τώρα, καθώς το παιδί θα γίνεται 1, 2 μέχρι τα 3, το παιδί θα θέλει να μάθει τον κόσμο. Πολύ γρήγορα λέω ότι σε πρώτο επίπεδο το παιδί νομίζει ότι τα πάντα είναι αυτό. Είναι όπως αυτό. Αυτό το στάδιο το λέμε ανημιστικό. Όλα έχουν ψυχή, όλα είναι όπως αυτό. Το παιδί αρχίζει και παίρνει το χέρι του, παίρνει το πόδι του, παίρνει το ποδαράκι του και το βάζει στο στόμα του και το δαγκώνει, παίρνει την κουνουπιέρα του, παίρνει αυτή του και λέει «Α, έχει διαφορετικά αισθήματα, διαφορετική αίσθηση και λέει αυτό είμαι εγώ και αυτό είμαι μη εγώ». Σε τρίτο επίπεδο από το μη εγώ θα δημιουργήσει το εσύ και τότε θα έχει και την δυνατότητα αυτού που λέμε, μ' ο Αριστοτέλης μας το λέει, αλλά το λέει και η σύγχρονη παιδαγωγή, και λέει θα έχει απευθυντέον σήμα. Δηλαδή θα νιώσει την ανάγκη το παιδί να απευθυνθεί στο εσύ. Μέχρι τότε πίνει το γάλα και έχει ένα γενικό, έτσι, ευχάριστο χαμόγελο και τα λοιπά, και κάποια στιγμή θα σηκώσει το χεράκι του, θα στυλώσει το βλέμμα του στο πρόσωπο της μητέρας της τροφού και θα προσπαθήσει να την χαϊδέψει. Τότε το παιδί
μπαίνει στην αυτή του εσύ. Να ψηλαφίζει. Απ' την άλλη μεριά το παιδί αρχίζει μετά, καθώς μπουσουλάει, να πιάνει τα πράγματα, γιατί μπορεί να θέλει να τα γνωρίσει. Θέλει να τα γνωρίσει. Και δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Και του λέμε μη αυτό, μη εκείνο, βία κτλ. Όχι. Θα μου πείτε να αφήσω το παιδί να πάρει ένα πράγμα που είναι επικίνδυνο. Με την προσοχή τη δικιά μας μπορούμε να δώσουμε στο παιδί να το πιάσει, να το καταλάβει. Δεν θα το αφήσουμε μόνο του με αυτό. Ή να το βάλουμε σε ένα παρκάκι, ένα ειδικό χώρο. Και υπάρχουν σαν αυτά ειδικά από ξυλάκια, από, ναι, από λάστιχο κτλ. Ούτως ώστε το παιδί να γνωρίζει. Να γνωρίζει, το παιδί είναι όλο απορίες. Το παιδί θέλει να διερευνήσει το σύμπαν. Εμείς πρέπει αυτό με πολύ προσοχή και φροντίδα, όχι να του το απαγορεύσουμε, αλλά να του το ενισχύσουμε. Και κυρίως πρέπει να του μιλάμε του παιδιού. Πρέπει να το παίρνουμε, να του δείχνουμε από το παράθυρο τα δεντράκια, να τα πιάσει τα φυλλαράκια, να τα κουμπίσει. Πρέπει δηλαδή το παιδί να του καλλιεργήσουμε τις αισθήσεις, τα αισθητήρια, να αρχίσει να μάθει. Υπήρχαν παλιά που δεν τα λένε τώρα οι γονείς, γι' αυτό τα παιδιά έχουν καθυστερημένη την αυτή της έκφανσης. Την αντίληψη, ναι. Μην το λέμε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, το θυμάσαι ένα τραγούδι που λέγαμε κουπεπέ, κουπεπέ. Ναι, 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 ναι. Κρατάγαμε ένα πράγμα έτσι και έτσι. Από εδώ δεν φαινόταν, από εδώ φαινόταν. Ξέρεις το παιδί, όταν θα μπουσουλάει και εσύ πλέκεις και παίζει το παιδί με το κουβαράκι και φύγει και πάει κάτω από την πολυθρόνα και η πολυθρόνα έχει κάλυμα, λυπάει και κλαίει. Νομίζει ότι χάθηκε. Δεν έχει επίγνωση τη συνέχεια του χώρου. Ναι, ναι, ναι. Τη συνέχεια του χώρου. Και τι κάνανε παλιά, πήγαινε, κρατούσανε το μωρό και πήγαινε το αδερφάκι από εδώ, ή ο μπαμπάς, ξέρω εγώ, το κρατούσε η μαμά ή το κρατούσε ο μπαμπάς και πήγαινε από εδώ και έλεγε τα! Λοιπόν, και το μωράκι γύριζε που άκουγε και μετά πήγαινε από την άλλη μεριά, αλλά το μωράκι ξαναπήγαινε πάλι από εδώ. Οπότε έπρεπε να μάθει το παιδί να γυρίσει για να καταλάβει τη συνέχεια του χώρου κτλ. Λέω τώρα, δίνω μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε πόσο ευεργετικά ήταν αυτά στην αντίληψή μας. Και μου αρέσει που το παιδί για το κουπεπέ, γιατί και τα νανουρίσματα επαναλαμβάνουν συγκεκριμένες συλλαβές. Το κουπεπέ, νάνι, νάνι, νάνι. Δηλαδή επαναλαμβάνουν συλλαβές. Όπως δια της επαναλήψεως γίνεται η μάθηση. Βέβαια, λοιπόν, κάτι άλλο ακόμα είναι αυτό που λέμε το τραγουδάκι το «Αχ κουνελάκι». Mm-hmm. Το «Αχ κουνελάκι» πρέπει να το τραγουδούν όταν έχουν μωράκια και να κουνάνε τα φτάκι τους και ταυτόχρονα ένα άλλο μέλος της οικογένειας να κουνάει το αυτάκι από το παιδάκι. Να πιάνει τη μητούλα, να του κάνει έτσι. Ό,τι λέει το τραγούδι, να πιάνει δηλαδή το ματάκι. Ναι, ναι. Γιατί, διότι μέσα από αυτό το τραγούδι το παιδί θα αποκτήσει εικόνα εαυτού. Θα μάθει το σώμα του, ναι. Θα μάθει το προσωπάκι του πρώτα. Το σώμα του μπορεί να το πιάνει. Ναι, ναι. Το προσωπάκι του. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει το προσωπάκι του. Άρα λοιπόν, στα τρία πρώτα χρόνια, πρώτο, δεν εμποδίζουμε την επιθυμία του παιδιού να ανακαλύπτει τον κόσμο. Το παιδί μέσα από αυτό θα πρέπει να φτιάξει τις δομές της πραγματικότητάς του. Βέβαια, δεν φτιάχνει τα τρία, αλλά συνεχίζει. Λοιπόν, δεύτερο, πρέπει να περιβάλλουμε το παιδί με αγάπη. Δεν πρέπει να λέμε στο παιδί μη και να αλλάζουμε την ένταση της φωνής μας κακό του και να κάνουμε έτσι το χέρι μας, ναι, ναι. Ή να ξέρει να νιώθει το παιδί φόβο για κάτι. Δεν πρέπει το παιδί καθόλου να νιώσει φόβο. Ο φόβος φτιάχνει μόνο δουλικά φρονήματα, μας λέει ο Πλουταρχός. Έτσι. Λοιπόν, το έχουμε καθαρό, το φροντίζουμε. Φροντίζουμε τις υλικές του ανάγκες. Παράλληλα όμως παίζουμε παιχνιδάκια μαζί του, που παρέχουμε ρυθμό
και του λέμε και τραγουδάκια και του λέμε ολόκληρες τις λέξεις και του δείχνουμε πραγματάκια. Έχουμε μια διεπικοινωνία και καταλαβαίνει το παιδί όταν το χαϊδεύουμε, όταν το παίρνουμε στην αγκαλιά μας, έτσι. Λοιπόν, αυτό μέχρι τα 3 χρόνια. Το παιδί δηλαδή πρέπει να ενθαρρύνεται στις ανακαλύψεις που πρέπει να κάνει με την φροντίδα μας. Του λέμε όλες τις λέξεις και ολόκληρες ή τους τις λέμε χαϊδευτικά τις λέξεις? Τις λέμε ολόκληρες τις λέξεις και εάν το παιδί, δεν του λέμε μισές τις λέξεις, τις λέμε ολόκληρες. Εάν, όταν το παιδί αρχίσει να μιλάει, του επαναλαμβάνουμε αυτό που λέει χαμογελώντας, δίνοντάς του ένα ωραίο χαδάκι και παράλληλα του λέμε και τη λέξη ολόκληρη. Σωστή. Τη σωστή. Όπως πρέπει να. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά, το παιδί θα αρχίσει να μας κάνει ερωτήσεις. Θα πρέπει να απαντάμε στις ερωτήσεις του παιδιού και εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο στη μάθηση. Υπάρχουν γονείς που είτε επειδή είναι μόνοι τους, είτε επειδή το θέλανε, έτσι το νομίζανε, κάθε φορά που το παιδί τους τραβούσε το φουστανάκι ή το παντελόνι, απευθυνόταν να τους ρωτήσει κάτι, ό,τι και να συζητούσαν, διέκοπταν και απαντούσαν. Όχι, θα πρέπει να το κοιτάξουμε, να το πάρουμε κοντά μας, να του χαϊδέψουμε το κεφαλάκι να απαντήσουμε και να του πούμε ένα λεπτό να απαντήσουμε και μετά. Το παιδί πρέπει να μάθει να περιμένει, να μην επεμβαίνει στο χρόνο του άλλου για να μπορεί και αυτό να κάνει τους άλλους να σέβονται τον χρόνο και την επιθυμία του. Από την άλλη τη μεριά, το παιδί μέχρι τα 3 θα αρχίσει να εκδηλώνει συναισθήματα. Κάπου από τα 2,5 μέχρι τα 3 θα μπορεί να εκδηλώνει συναισθήματα σταθερά. Ίσως και λίγο νωρίτερα. Ίσως και λίγο νωρίτερα, εξαρτάται από την συναισθήματα αγάπης. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και θυμού. το παιδί, φίλοι μου, γεννιέται με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Αν το αφήσετε, θα πάει και θα χαϊδέψει το ζωάκι. Αν του πείτε, πω το παιδί πιάνει την αυτή και τα λοιπά, θα του δημιουργήσετε μία απέχθεια, θα του δημιουργήσετε την αίσθηση ότι υπάρχει επικινδυνότητα στον κόσμο που ήρθε και αυτό δεν πρέπει για κανένα λόγο. Το παιδί πρέπει μέχρι να πάει στο σχολείο που θα περάσει από το εγώ στο εμείς να ξέρει ότι ήρθε σε έναν κόσμο που του παρέχει ασφάλεια και πάνω απ' όλα είναι αγνός όπως αυτό και όμορφος και καλός. Λοιπόν, πρέπει να την εισπράξει αυτή την ομορφιά και την αγάπη, γιατί είναι αυτό που θα εξεμεί μετά σαν το σφουγγαράκι λίγο-λίγο στη ζωή του και θα είναι πάρα πολύ ευεργετικό γι' αυτό. Από την άλλη τη μεριά, αν αφήσετε, έτυχε να είμαι σε ένα σπίτι και το παιδάκι, το οποίο δεν έχει κλείσει ακόμα τα 2,5, θα έχει σε 2 μήνες, θα είναι 2,5 χρονών. Λοιπόν, πήγε και πήρε κάτι καραμελίτσες και τι έκανε? Ήρθε λοιπόν και μου έδωσε μία και μένα. Και μετά πήγε και έδωσε και μία στο γατάκι. Και μετά πήγε και έδωσε και μία στο αδερφάκι του. Όχι, μετά έδωσε και στη μαμά του. Λοιπόν, και μας κοίταγε. Και λέει η μαμά, ωραία, τις διέλυσες και τα λοιπά. Λοιπόν, πάρε τώρα από εκεί. Της λέω, όχι. Πήγαινε και πάρε και από το γατάκι, εξαφάνισε την και πες την έφαγε το γατάκι και σου λέει ευχαριστώ. Κοίτα να δεις που σου λέει ευχαριστώ. Και πάρε το γατάκι, το οποίο γατάκι θα το έγλυφε το παιδάκι, το χεράκι του. Λοιπόν, δηλαδή
πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πράγματα που εμείς χωρίς να το καταλαβαίνουμε δημιουργούμε ανασχέσεις ή εμπόδια ή εξαφανίζουμε, αλλοιώνουμε τις καλύτερες έτσι, προθέσεις με τις οποίες γεννιέται το πλάσμα. Δηλαδή πρέπει να πάρει ανταμοιβή για αυτό που έκανε, το καλό που έκανε, που μοίρασε. Όχι κατά ανάγκη. Όχι, να του αρκεί το χαμόγελό μας. Ανταμοιβή. Πρόσεξε. Ανταπόδοση είναι αυτό. Η ανταμοιβή είναι αμοιβή. Έτσι, ανταπόδοση. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία, το παιδί πρέπει να του πούμε τι καλό παιδί, είδες που είσαι τόσο καλό παιδί, τι καλά αισθάνεσαι που το δίνεις. Το παιδί πρέπει να μάθει ότι το καλό το κάνει, προσφέρει, γιατί έτσι θέλει και του κάνει καλό σε αυτόν. Θα πούμε αργότερα ότι το παιδί πρέπει να μάθει να χαίρεται πολύ περισσότερο προσφέροντας από ό,τι όταν παίρνει. Λοιπόν, εκείνο που θα, για να τελειώσουμε την ηλικία αυτή, είναι ότι οι συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού παραμελούνται από τους γονείς ή τροποποιούνται με τον τρόπο που είδα. Γονείς οι οποίοι καλύπτουν εξαιρετικά τα υλικά πράγματα στο παιδί, αλλά εκείνο που κυρίως παραμελείται είναι οι πνευματικές ανάγκες του παιδιού. Και οι πνευματικές ανάγκες του παιδιού είναι κυρίως εφόδια που θα του δώσουμε, έτσι, σαν αυτά που είπα, δηλαδή να αντιλαμβάνονται την ομορφιά στα πράγματα, στο περιβάλλον, στα άλλα πλασματάκια, να νιώθουν ασφάλεια, οπωσδήποτε. Λοιπόν, γιατί η πνευματικότητα δεν καλλιεργείται χωρίς ασφάλεια. Λοιπόν, και να μπαίνουν οι βάσεις για μια πνευματικότητα που θα είναι πιο ουσιαστική μετά. Αυτό είναι το ιδανικό. Και που πάμε στην ηλικία. Περίμενε, από 3 μέχρι 6. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Πάμε, ναι, στο ιδανικό. Αυτό είναι το ιδανικό που μου λες, το καλύτερο που θα μπορούσε να υπάρχει. Ευλόγως θα σου απαντήσει μια ακροάτρια. Εγώ δουλεύω, δεν έχω όλο αυτό το χρόνο να το κάνω και έχω αφήσει το παιδί να μεγαλώνει με μια νταντά, η οποία πρώτα απ' όλα δεν είναι της ίδιας εθνικότητας, δεν μιλάει αυτή τη γλώσσα και απλά την έχω στο σπίτι να προσέχει το παιδί να μην πέσει και να μην χτυπήσει. Άρα λοιπόν πολλά παιδιά δεν μεγαλώνουν με αυτές τις συνθήκες που λες και η γυναίκα προφασίζεται, είναι πραγματικότητα μια ανάγκη, πρέπει να έχω χρήματα. Και η δεύτερη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, τα παιδιά που δεν τα παίρνουν όλα αυτά, που είναι αυτή τη στιγμή σε έναν πόλεμο, που βομβαρδίζονται τα σπίτια τους, που χάνονται, που πεινάνε, που δεν έχουν τα στοιχειώδη να φάνε, ένα τσουκάλι να φάνε. Τι παιδιά θα γίνουν αυτά, πώς θα μεγαλώσουν, τι καταγραφές θα έχουν κάνει μέσα τους το 0 έως 3. Γιώργο, να σου το πω με μια απλή για αυτό το δεύτερο. Έχω την εντύπωση ότι εάν το γονιδίωμα είναι ισχυρό και ευφυές σε προδιαγραφές για το παιδί, αυτό θα λειτουργήσει και θα αναπτύξει την πνευματικότητα και την, το ψυχισμό του όπως θα πρέπει. Εάν δεν είναι, εδώ θα έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι αρνητικός απέναντι στα άλλα πλάσματα. Στη φύση, στη ζωή. Τώρα, όσον αφορά για τη μαμά και την ταντάδε, να πω και να ξαναπώ. Λυπάμαι. Το παιδί πρέπει να μεγαλώνει ανάμεσα από ανθρώπους που πραγματικά τον νοιάζονται και δεν αρκεί αυτό. Πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να είναι και εκπαιδευμένοι γι' αυτό. Αν λοιπόν οι κυρίες θέλουν να εργάζονται και αν η γιαγιά και ο παππούς δεν έχει τη γνώση, γιατί όχι? Θα σας φανεί παράξενο αυτό που λέω. Έτσι. Αλλά για να τελείωνε αυτή η κατάσταση θα έπρεπε τα παιδιά να τα αναλάβει η πολιτεία. Ήθελα να σου πω εδώ
που είναι πιο συνολικό της πολιτείας σε μια τέτοια κατάσταση. Να τα αναλάβει η πολιτεία. Να τα αναλάβει η πολιτεία. Και να τα πάρουμε όταν θα είναι σε θέση να... και να μπορούμε να τα παίρνουμε τα και παιδιά. Να σου πω και κάτι άλλο, ότι θα πρέπει να γίνονται... Εντάξει, παντρεύτηκε σε κάποια... Δηλαδή, όταν ασελγούμε στα παιδιά, όταν εκπορνεύουμε τα παιδιά μας, όταν ακούνε τα παιδιά μας το δικό μας το καυγά, όταν τα παιδιά μας ακούνε εμάς, θα το δούμε τώρα, να λέμε, να κατηγοράμε, να τσομπολεύουμε, να βρίζουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Λοιπόν, δεν είναι καλύτερα αυτό που λέει στην πολιτεία ο Πλάτωνας, στα παιδιά να πάνε εκεί? Και η Σπάρτη βέβαια το έκανε αυτό de facto. Εδώ λοιπόν θέλω να σου πω ότι δεν θα έπρεπε και η πολιτεία να έχει μεριμνήσει ότι από τη στιγμή που κάποιος παντρεύεται, να κάνει και μερικά σεμινάρια υποχρεωτικά. Γιατί όταν θα γίνει γονιός, επόμενο στάδιο να γίνει γονιός, να ξέρει αυτά που λες εσύ, τουλάχιστον να τα έχει ακούσει. Να το έχει φροντίσει η πολιτεία να το προσφέρει αυτό. Έτσι. Τους ανθρώπους που παντρεύονται και θα κάνουν, πρέπει να έχουν περάσει κάποια σεμινάρια. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γιατί είναι δύσκολο πράγμα να είσαι γονιός και να μεγαλώνεις παιδί και μεγάλη ευθύνη. Λοιπόν. Πάμε λοιπόν τώρα στα από 3 μέχρι 6. Θέλω να μου πεις τι συμβαίνει στο παιδί το οποίο μεγαλώνει με μια γυναίκα η οποία δεν έχει μητρική γλώσσα, τη μητρική γλώσσα του παιδιού. Τι συμβαίνει στο κεφαλάκι αυτού του παιδιού? Κοίταξε, αυτό είναι καταστροφικό. Όλα τα παιδιά, γιατί μου έχουν φέρει πάρα πολλά παιδιά να το δω έτσι, που όχι μόνο μεγάλωναν με μια νταντά η οποία έχει άλλη γλώσσα από την μητρική γλώσσα του παιδιού, αλλά που τα στείλανε σε έναν νηπιαγωγείο, έτσι από 2,5 χρονών, 3 και 4 κλπ, μέχρι να πάνε στο σχολείο, το οποίο αυτό νηπιαγωγείο δεν και καλά έπρεπε να διδάξει και μια ξένη γλώσσα και κυρίως τα αγγλικά. Αυτά τα παιδιά έχουν πρόβλημα στην κατανόηση, έχουν πρόβλημα στο να μιλήσουν σε ευθύ λόγο χρησιμοποιώντας τις ακριβείς έννοιες, έχουν πρόβλημα στο να μπορούν να αντιληφθούν τις ειδοποιές διαφορές των λέξεων, όταν ιδιαίτερα αυτές παίρνουν σε συνεκδοχή ή αφαίρεση. Ωραία. Πάμε λοιπόν στο δεύτερο στάδιο του παιδιού, που είναι από τα 3 ως τα 6. Λοιπόν, από τα 3 ως τα 6 τώρα εδώ έχουμε πιο σημαντικά πράγματα. Το παιδί εδώ θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται το εγώ του. Είναι ο πρώτος απογαλακτισμός, αν θέλεις, που λέγουμε. Να αντιλαμβάνεται το εγώ του. Και θα έχει κάποια εγωιστικά, ας πούμε, πραγματάκια στη συμπεριφορά. Θα πρέπει τα παιδιά, καταρχήν το λέμε, να μην χρησιμοποιούμε βία, ούτε σωματική ούτε ψυχολογική. Ο Πλούταρχος με το νήμα «Δία μη δε πληγές μη δε εκισμής, να μεγαλώνετε τα παιδιά σας», μας λέει, διότι αυτό είναι αγωγή που κάνει δούλο τον άνθρωπο, σε οποιονδήποτε. Λοιπόν, βέβαια θα μου πεις πώς να μεγαλώσει ένα παιδί χωρίς λίγο ξύλο. Οι πρόγονοι το είχαν αυτό από τον Πλούταρχο. Οι μαμάδες, οι πατεράδες και οι γονείς λέγανε το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο, και εγώ τους απαντάω ναι, για να μπει στην κόλαση όμως. Βγήκε από τον παράδεισο για να πάει στην κόλαση. Δεν είναι για τους ανθρώπους. Ούτε ψυχολογική βία που τη συνηθίζουν οι γονείς. Όπως, δώσε ένα παράδειγμα, να καταλάβει ο γονιός ότι το κάνει αυτό αλλά δεν το έχει καταλάβει. Πρώτα-πρώτα, το πολύ χοντρό, να συγκρίνει το παιδί με άλλο αδερφάκι ή με τα παιδιά άλλης οικογένειας ή των φίλων. Ένα το κρατούμενο.
Μην νομίζετε και αν επιδαψιλεύετε τιμή στο παιδί σας, πάλι είναι κακό, γιατί με αυτόν τον τρόπο του δημιουργείται διάφορες ψευδαισθήσεις. Είναι, λοιπόν, από την άλλη τη μεριά είναι, τι να σου πω ρε παιδί μου, τι να σου πω, με τέτοια αυτή που έχεις. Καλά, κάν το αυτό και θα δεις. Εντάξει. Ή εδώ του εστιάζεις του παιδιού τον φόβο του φόβου. Το παιδί φοβάται τον φόβο. Ότι επικρέμεται μια απειλή. Ότι επικρέμεται μια απειλή που δεν την ξέρει. Δεν ξέρει. Θα δεις τι θα πάθεις. Τι θα πάθει. Θα δεις. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, όταν του λες τον κακό στον καιρό βλάκα, έλα φύγε από εκεί. Ή ξέρω εγώ, πάψε εσύ. Δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Είσαι μικρός ακόμα. Λοιπόν, δεν. Και το λέμε, δεν του λέμε. Είσαι μικρούλης αγάπη μου. Θα σου πω περίπου τι είναι αυτό. Να το πούμε με έναν τρόπο. Γιατί στο παιδί μπορούμε να πούμε τα πάντα. Σημασία έχει πώς θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω άλλο, σύνορα μιλάς για τον τρόπο. Ο τρόπος. Βέβαια το ξύλο είναι ξύλο. Δεν είναι μόνο τρόπος. Αλλά και η ψυχολογική. Αλλά κυρίως είναι ο τρόπος. Το κάνεις να φαίνεται χοντρό, λες το ξύλο, μπορεί να είναι ένα, λίγο στο χεράκι, λίγο κάτι, πολύ, λίγο, ίσα να αισθανθεί κάτι, άλλο το πάω το παιδί στο ξύλο γιατί είναι βάρβαρος και βάναυσος, έτσι, και αυτό έχει διακυμάνσει, δεν έχει. Ναι, κοίταξε, εντάξει, γνωρίζω ότι στον ποπούλι θα δώσουν αυτό και στο χεράκι, δεν μπορώ να τα αποφύγω αυτά. Εγώ ας πούμε κατάφερα να μεγαλώσω την κόρη μου χωρίς ξύλο. Άλλαζα απλώς τον τόνο της φωνής μου. Ας πούμε εκεί που ήταν καρδούλα μου, ψυχούλα μου, λουκουμάκι μου. Έτσι, εγώ την έλεγα λουκουμάκι, την έλεγα στα φυλάκι, τα λουδίτσα, διάφορα αυτά. Ψυχούλα, της έλεγα Ιωάννα και ήταν ας πούμε τεσσάρων ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, οπότε το αντιλαμβανόταν πλήρως. Επίσης δεν έχουμε μία νευρωτική σχέση με το παιδί, να το παλεύουμε να φάει, να κάνει, να ράνει και να τη μία να του λέμε φάει τρομάρα, ναι, να λες, και τα λοιπά, και μετά σε παρακαλώ, ναι, και τα λοιπά. Άμα εγώ, να ξέρετε, άφησα την κόρη μου όταν μου είπε ο γιατρός να λέθω δύο κομμάτια μπομφιλέ με τα λαχανικά της εποχής, και την επομένη μέρα φιλέτο από ψάρι χωρίς κόκαλα, σφυρίδα και τέτοια, και να το δίνω, και η μικρή μου το φτύσε, το πήρα αμέσως και κάθε μέρα το άλεθα, με το που μου το φτύνε το περνά, και την άφηνα εκεί μυστική, δεν της έδινα τίποτα, της έδινα την κρέμα το απόγευμα όπως ήταν. Λοιπόν, 16 μέρες. Την 17η έφαγε. Έκτοτε, μεγάλωσα παιδί και δεν ξέρω τι πάει να πει, δεν το τρώω αυτό, ναι, 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 ή δεν μ' αρέσει εκείνο. Μάλιστα. Τελείωσε. Όταν μιλάει, θα φάει. Λοιπόν. Είπες ότι το παιδί αρχίζει πια και αποκτάει και έναν εγωισμό. Ναι, έτσι. Ο εγωισμός προέρχεται από το ότι πλέον έχει μια πρώτη εικόνα, όχι επίγνωση, εικόνα εαυτού. Έχει μια πρώτη εικόνα εαυτού, είναι εγώ. Εγώ. Λοιπόν, δεν ξέρει ακόμα ότι εγώ είμαι, ξέρει εγώ. Εγώ. Mm-hmm. Εντάξει. Λοιπόν, σταδιακά από τα 3 μέχρι τα 6 θα πάει στο εγώ είμαι, και αυτό το εγώ είμαι θα γίνει εγώ μπορώ. Εκεί λοιπόν θα θέλει να κάνει δικά του πράγματα. Τι κάνει ο γονιός? Δεν το κοροϊδεύει. Δεν το αποπέρνει. Δεν το εμποδίζει. Αντιθέτως, θέλει ο γονιός να το βοηθήσει το παιδί σε αυτό, του δημιουργεί τον ενθουσιασμό για αυτό που το παιδί σκέφτεται, που συνεργάζεται μαζί του για να το βάλει αυτό που θέλει στο σωστό πλαίσιο, να μην είναι επικίνδυνο για το παιδί, να μην κτλ. Κτλ. Και αφήνει το παιδί να έχει τη χαρά του επιτεύγματος. Ακόμα και αν είναι λάθος, αν το κάνει λάθος, ακόμα και αν πάει να πέσει, πάει να προσπαθήσει να σηκωθεί. Και... Αυτό είπα πριν. Φροντίζει το παιδί
Μα είναι 3 χρονών, δεν είναι μωρό για να πάει να πέσει, αλλά φροντίζει το παιδί να συνεργάζεται μαζί του σε αυτό, παίζει μαζί του. Να ξέρουμε ένα πράγμα. Τα πάντα τα το παιχνίδι από τη στιγμή που το παιδί μπορεί να παίξει, καταρχήν η μουσική διαπερνά όλο το στάδιο της ανάπτυξης του παιδιού, μην το ξεχνάμε αυτό. Η οικογένεια πρέπει να τραγουδάει και το παιδί, αλλά αν δεν ξέρουμε και δεν έχουμε φωνή, υπάρχουν στην αυτή παραμυθάκια που τα λένε και παραμύθια, μετά υπάρχουν τραγουδάκια και μελωδίες, ωραία. Λοιπόν, αλλά να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι τα πάντα πρέπει να γίνονται με παιγνιώδη τρόπο. Ο πρώτος που μίλησε για αυτό το πράγμα είναι ο Πλάτωνας στην Πολιτεία και εξηγεί μάλιστα γιατί. Και είναι πανσοφός, διότι ακριβώς το ίδιο πράγμα λέει και η επιστήμη σήμερα. Το παιδί έχει την δυνατότητα να εμφανίσει με αυτόν τον τρόπο το ειδικό ταλέντο που ενυπάρχει μέσα του δυνάμει, και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει κάποιο ταλέντο, έτσι, απλά το ρημάζουμε, δεν τα αφήνουμε να βγει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι ότι δημιουργείται το ενδιαφέρον, και τι είπα να πει ενδιαφέρον, ωφέλεια σημαίνει ενδιαφέρον, ωφέλεια σημαίνει το ενδιαφέρον, ψυχοδιανοητική είτε υλική. Από μέσα σου, λοιπόν, του δημιουργείται το ενδιαφέρον, οπότε αρχίζει να έχει ενδιαφέρον για πράγματα, καταστάσεις, την επιστήμη. Δεν είναι δηλαδή ένα χαοτικό πλάσμα που παίζει με πράγματα. Ναι. Κουβεντιάζουμε με το παιδί εδώ, συνεχίζουμε την πνευματική του καθοδήγηση. Του λέμε του παιδιού τι σημαίνει βία. Του λέμε του παιδιού γιατί δεν πρέπει να βλέπει βία. Του λέμε του παιδιού τι συνέπειες έχει αυτό το πράγμα. Του τα λέμε αυτά. Ήδη είπε το μεγαλύτερο λάθος που γίνεται τη σημερινή ημέρα, που παρκάρουν, χρησιμοποιώ συγκεκριμένα αυτό το ρήμα, τα παιδιά μπροστά σε μια τηλεόραση με κινούμενα σχέδια με σπαθιά και μάχες και σκοτωμούς. Μόνο. Και κάθονται και βλέπουν. Ήδη αυτό είναι ολέθριο, ναι, λάθος. Ναι, το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όλα τα παιδικά, με ελάχιστες εξαιρέσεις, είναι πράγματα βίας. Και λέω πράγματα βίας απαράδεκτης, έχουν σκοπιμότητα. Ενώ να ψάξετε και να βρείτε το σον το πρόβατο. Δεν κάνω καμιά διαφήμιση, έτσι. Λοιπόν, σας λέω τι πρέπει. Τη Μάγια τη Μέλισσα, το Ρώσικο, την Μάσα και τον Αρκούδο. Λέω τώρα ότι μου έρχεται, ναι, στο, ναι, κεφάλι. Τη μία, ένα παιδικό που τη μία, η μία και εγώ, κάτι τέτοιο. Να ψάξετε να βρείτε τέτοια που έχουν ομορφιά, που οι ήρωες προσπαθούν να εμποδίσουν κάτι κακό. Αυτό όμως γίνεται με το μυαλό, με την συνεργασία, και δεν υπάρχει βία. Να το ξέρουμε αυτό. Πρέπει η πνευματικότητα του παιδιού να αναπτυχθεί. Και πρέπει... πάντα να μην ξεχνάμε, όπως είπες, όλα διαμέσου του παιχνιδιού, ότι το πες, το παιδί και το παιχνίδι έχουν την ίδια, παιχνίδι, γάμα, έχουν την ίδια ρίζα. Οπότε είναι συνυφασμένα και ακολουθεί το επόμενο στάδιο, η παιδεία. Όλα αυτά γίνονται για τα παιδιά μας. Εδώ κάνουμε μια μικρή παύση για τις απαραίτητες διαφημίσεις και μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος με τη Μαρία Τζάνη και το πώς πρέπει να δούμε την σωστή αγωγή για τα παιδιά μας επιτέλους. Δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, κυρίες και κύριοι, Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο, καλεσμένη μου η Μαρία Τζάνη, και προσπαθούμε μέσα σε πολύ λίγο χρόνο να σας πούμε αυτά που θα πρέπει κάποιοι άλλοι, μια ευνομούμενη πολιτεία, μια οργανωμένη πολιτεία να σας είχε μάθει από τα μικράτα σας, από τη σχολική σας παιδεία και ακόμα όταν μεγαλώσατε μετά και λίγο πριν αποφασίσετε να κάνετε παιδιά, να τα φέρετε στον κόσμο, πώς και με ποιον τρόπο αυτά τα παιδιά θα τα διαπαιδαγωγήσετε, θα τους δώσετε μια αγωγή τέτοια, ούτως ώστε πραγματικά να γίνουν άνθρωποι και να μην γίνουν άγρια θηρία.
Μαρία μου, είχαμε μείνει στην ηλικία των παιδιών, πάμε μάλλον στην ηλικία των παιδιών 6 με 9. 6 με 9. Λοιπόν, εδώ τώρα το παιδί σχολείο είναι, ναι, είναι... Κοινωνικοποιείται δηλαδή. Ναι. Το παιδί στο σχολείο θα περάσει από το εγώ στο εμείς. Θα αντιληφθεί δηλαδή και να συνεργαστεί την ύπαρξη και μάλλους, του άλλου. Και με άλλα παιδιά, ναι, τον άλλον. Για να κάνει πραγματάκια. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εδώ τώρα το παιδί θα πρέπει οι γονείς να φροντίσουν να μην του μεταλαμπαδεύουν φόβο. Έτσι, ένα το κρατουμένο. Δύο, θα πρέπει να φροντίσουν λίγο περισσότερο τώρα για την πνευματική του καλλιέργεια. Η πνευματική καλλιέργεια είναι ζήτημα παιδείας. Αυτή πρέπει και είναι και η διαφορά της παιδείας από την εκπαίδευση για μας. Η παιδεία περιλαμβάνει την αγωγή και κυρίως εσωτερικεύει στο παιδί όλες τις αξίες και τα πρότυπα που μας ανθρωποποιούν, που μας κάνουν ανθρώπους. Δηλαδή όλα εκείνα τα θετικά πρότυπα και κυρίως τις ιδιότητες που έχουμε οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι θέλουμε να ερευνούμε, θέλουμε να γνωρίζουμε, θέλουμε να δραστηριοποιούμαστε. Αυτό το πράγμα το δίνουμε στο παιδί και τι πρέπει να πούμε στο παιδί για αυτό το πράγμα. Η διαφορά παιδείας και εκπαίδευσης. Ναι. Η διαφορά παιδείας. Εκπαιδεύω όσο εκπαιδεύω να μάθεις να οδηγείς. Μπορείς και ένα ζώο να εκπαιδεύσεις. Βέβαια, ού καλά. Άρα, λοιπόν, δεν εδώ είναι στην Αμερική οι χιμπατζίδες βάζουν πετρέλαιο και παίρνουν, ναι, και τα ρέστα και ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι αυτό το ιδιαίτερο. Όχι, όχι, όχι. Το ιδιαίτερο, όχι, είναι η παιδεία. Ναι. Ναι. Λοιπόν, τα παιδιά θα ξεχάσουν ή θα ατονίσουν, θα ξεθοριάσουν οι γνώσεις του σχολείου, αλλά τα πρότυπα και οι αξίες που τους εσωτερικεύουμε δεν θα ξεχαστούν ποτέ, θα γίνουν μόνιμο κτήμα τους ή δεν θα γίνουν ποτέ αν δεν υπάρχουν. Ξαναμίλησες. Και θέλω να πω, Γιώργο, ναι, συγγνώμη, θέλω να πω ότι αυτά γίνονται με εμπειρικό τρόπο. Το παιδί ακόμα δεν άλλη μπορεί παιχνίδι να κατανοήσει αφηρημένες έννοιες. Πρέπει λοιπόν να δίνονται αυτά με εμπειρικό τρόπο. Άλλη δηλαδή, με παιχνίδι. Παίζοντας, μα δεν έχεις άλλο πράγμα να το κάνεις αυτό. Δεν θα έχεις κάνεις άλλο εργαλείο. Έτσι, λοιπόν, από την άλλη μεριά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να πούμε στο παιδί είναι ότι ερχόμαστε στη ζωή για κάποιο σκοπό. Μπορούμε να του το πούμε. Υπάρχουν παραμυθάκια να του διαβάζουμε και να κουβεντιάζουμε διηγήματα για παιδιά, να του τα διαβάζουμε και να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά μας. Να του πούμε δηλαδή, τι κατάλαβες από αυτό, θα σου πω κάτι. Υπάρχει μια παράσταση της Ιλιάδος που κάνει η κυρία Δουγκέρη. Πήγανε λοιπόν τα παιδιά κάποιων φίλων μου μαζί με τα παιδιά μιας φιλικής οικογένειας. Όλα μαζί λοιπόν με καλούν και τα ρωτάω. Τι καταλάβατε από όλο αυτό? Μου είπανε ο ύφεστος που έφτιαχνε την αυτή, μας παρουσίασε τους θεούς, γινόταν ένας πόλεμος. Λέω, υπήρξε κάτι που σας άρεσε? Δεν υπήρξε τίποτα που να τους άρεσε. Και όταν τα ρώτησα εάν ξέρετε τι έγινε στα επιπατρόκλο άθλα, δηλαδή τους αγώνες που έγιναν από τον Αχιλλέα για το, στο θάνατο, προς τιμή του Πατρόκλου, στο θάνατο και τα λοιπά. Τους είπα λοιπόν το περιστατικό ότι γίνονται αγώνες, αλλά ταυτόχρονα μέσα στους αγώνες υπήρχε και οι αρματοδρομίες. Λοιπόν, προηγείται ο Μενέλαος, αλλά ο γιος του βασιλιά της Πύλου, του Νέστορος, λοιπόν, θέλοντας ντε και καλά να πάρει το βραβείο αυτός, γιατί ήταν έπαθλα που θα έδινε πολύτιμα ο Αχιλλέας στους νικητάς. Λοιπόν, έχει ένα μικρό δρομάκι και
κόβει από αυτό, το παρακάμπτει και βγαίνει μπροστά από τον Μενέλαο. Λοιπόν, τον καλούν να πάρει το βραβείο. Το λέω στα παιδιά αυτό. Σας το έδειξε αυτό? Μου λένε όχι. Λοιπόν, λέω, τον καλούν να πάρει το βραβείο. Εκείνος, την ώρα που παίρνει το βραβείο, το κοιτάζει και πάει και το προσφέρει στο Μενέλαο και τους λέει ότι δεν μου ανήκει γιατί εγώ χρησιμοποίησα δόλο. Και ρωτάω τα παιδιά, τι νομίζετε ότι έκαναν οι κριτές? Και μου λένε τα παιδιά, του είπανε μπράβο. Λέω γιατί, λέει, ήτανε καλός. Δεν πήρε το βραβείο που δεν του ανήκε. Λέω παιδιά, οι κριτές του δώσανε βραβείο και αυτούνου, του δώσανε έπαθλο και μάλιστα πιο πολύτιμο από το του Μενελάου. Ξέρετε γιατί? Γιατί είπανε ότι νίκησε τον πιο μεγάλο και ισχυρό εχθρό, τον εαυτό του. Τον εαυτό του. Λέω, εσείς λέω παιδιά, βγάζετε κανένα συμπέρασμα από αυτό? Και τα παιδάκια με κοιτάξανε, τα πιο μικρά, το αυτό που πήγαινε στην Πέμπτη, μου λέει ναι. Λέω τι? Ότι δεν θα πρέπει στη ζωή ποτέ να δεχόμαστε πράγματα που δεν αξίζουμε. Λέω, αυτό το δεχόμαστε να το πούμε, επιδιώκουμε. Και εκεί με ρωτήσαν τι είπα να πει επιδιώκουμε. Και διαπίστωσα ότι πέμπτη τάξη δεν ξέρουν τι είπα να πει το ρήμα επιδιώκω. Το ανέλησα τέλος πάντων. Αλλά μου έκανε εντύπωση. Θα μπορούσα να πω εδώ απίστευτα πρότυπα και αξίες που έχει η Ιλιάδα, τα οποία η κυρία Δουγκέρη δεν φρόντισε να τα προβάλλει, γιατί θα μπορούσε να το δείξει αυτό. Είχε βίντεο, λοιπόν, που έδειχνε στα παιδιά, να το δείξει με βίντεο αυτό το πράγμα και να το κουβεντιάσει, γιατί τα παιδιά μπορούν να διαβάσουν την Ιλιάδα και σκασίλα τους ένας εμφύλιος πόλεμος μεταξύ των Ελλήνων. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία, και γι' αυτό ήταν ο Όμηρος Ελλάδος Παίδευσης, γιατί είχε πάρα πολλά μηνύματα τέτοια, πρότυπα και αξίες. Αυτά τα πράγματα πληρώνουν οι γονείς για να πάνε να δούνε τι και να λείπουν. Και γιατί η κυρία Δουγκέρη, αν δεν ήξερε, δεν έπαιρνε γνώστες των πραγμάτων να της πούν πώς έπρεπε να δομήσει αυτό το πράγμα? Το λέω αυτό γιατί μήπως και κάποιος την ξέρει να της πει στα επόμενα να ξέρει πώς να λειτουργήσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω λοιπόν να πω τώρα ότι ουσιαστικά... Ναι, δεν ξέρω, δεν το έχω δει το τι έχει κάνει, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Εδώ εγώ βλέπω και ένα... Είμαστε στα 6-9. 6 με 9. Βλέπω και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, μια άλλη μεγάλη έλλειψη. Έχουν εξωστρακιστεί τα ελληνικά παραδοσιακά παραμύθια. Μαθαίνουμε την κάθε σταχτοπούτα και την κάθε κοκκινοσκουφίτσα. Έχει φύγει ο Έσωπος εντελώς, ο παραμυθάς μας, ο αγαπημένος μας παραμυθάς. Έχει φύγει εντελώς ο Έσωπος. Και μάλιστα από τους πρώτους Έλληνες συγγραφείς. Στην 7ο αιώνα ο Έσωπος. Είναι πολύ παλιός ο Έσωπος. Δεν είναι κλασικών χρόνων. Έχει φύγει ο Έσωπος με τον οποίο παιδεύεται όλη η ανθρωπότητα. Οι Γάλλοι τον έχουν κάνει δικό τους. Οι Ρώσοι τον έχουν κάνει δικό τους. Έχουν βγάλει αντίστοιχους μύθους και λένε ότι είναι δική τους. Τον έχουν κάνει γραμματώσιμο όλες οι χώρες του κόσμου κλπ. Είναι από τα πιο ευπόλυτα βιβλία στον πλανήτη Γη, μετά την Ευκλήδιο Γεωμετρία, είναι ο Έσωπος. Και μετά είναι η Βίβλος. Λοιπόν, και αυτό το μεγάλο παραδειγματικό μας κομμάτι, δεν είναι και πολύ, 70 κομματάκια έχει αφήσει ο άνθρωπος. Της μιας παραγράφου το πολύ δύο. Αυτό δεν είναι στην παιδευτική μας. Μπορούσαν να το συζητούν και να βγάζουν από τα παιδιά. Δεν ρωτάτε τα παιδιά σας. Δεν λέτε στα παιδιά σας, οι γονείς, γιατί το παιδί είπαμε όταν πάει στο σχολείο είναι προσδιορισμένο. Οι γονείς, δεν ρωτάτε τα παιδιά σας τι εντύπωση σου κάνει αυτό. Και να του πείτε αν ό,τι να σας πει γιατί. Γιατί. Για να καταλάβει. Έπειτα, το δεύτερο πράγμα που πρέπει να πείτε στα παιδιά σας, πέρα από το ότι ερχόμαστε στη ζωή και είμαστε, προσέξτε, εδώ για κάποιο σκοπό που θα τον ανακαλύψει το παιδί. Να του πούμε ότι θα τον ανακαλύψει. Αυτό το ίδιο θα τον ανακαλύψει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι να του πούμε ότι για όλα σου τα ερωτήματα και τις απορίες που έχεις υπάρχει
το βιβλίο της φύσης στο οποίο μπορείς να βρεις κάθε απάντηση που θέλεις. Εάν λοιπόν το πούμε αυτό στο παιδί και αν στο παιδί αρχίσουμε να του λέμε ότι όλα τα πλασματάκια είμαστε πλάσματα της φύσης και έχουμε την ίδια ακριβώς σύσταση, σύσταση με αυτά και γινόμαστε από το ίδιο πράγμα και τα ζωάκια και τα λουλουδάκια και όλα ας έχουν άλλη γλώσσα, μας καταλαβαίνουν. Λοιπόν, όπως και εμείς καταλαβαίνουμε πότε διψάνε, πότε ανθίζουν, πότε... Λοιπόν, έτσι και εκείνα μας καταλαβαίνουν και ίσως περισσότερο εμάς. Και πρέπει να τα σεβόμαστε. Το παιδί, όταν του πούμε στο βιβλίο της φύσης, πρέπει να πάει να γίνει επιστήμονα, να το μάθουμε το παιδί να βάζει ερωτήματα όπως ο επιστήμονας. Δηλαδή τι? Έχοντας ένα παράξενο που παρατηρεί, να το βοηθήσουμε το παιδί, να του πούμε... Εσύ μέχρι να βρούμε γιατί λες να συμβαίνει αυτό. Τι κάνει το παιδί όταν θα προσπαθήσει να δει? Φτιάχνει ένα θεώρημα, έτσι δεν είναι? Τι είναι το θεώρημα? Είναι μία προκαταβολική άποψη που έχω ως αιτία κάποιου πράγματος. Αυτό πάω και το βάζω σε έρευνα ή πείραμα και βλέπω αν ισχύει ή όχι, εν μέρη ή καθόλου. Ωραία. Αυτό είναι... Καλλιέργεια κριτική σκέψη. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι πνευματικότητα. Επίσης, να πούμε στα παιδιά, ποια είναι η αξία των μαθηματικών. Των μαθηματικών όχι ως πράξεων και καθημερινό και το σούπερ μάρκετ, αλλά ως γλώσσα, ως φιλοσοφία. Τα μαθηματικά είναι γλώσσα. Έτσι, να το καταλάβουμε αυτό. Αυτά πρέπει όλα να τα πούμε. Θα μου πεις δεν μπορούν να τα ξέρουν οι γονείς. Μα γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να τα αναλάβει η πολιτεία. Και έπρεπε το εκπαιδευτικό σύστημα να είναι εντελώς διαφορετικό. Εμείς έχουμε σχολεία που λένε τα παιδιά στην ιστορία ψέματα. Ελιπέστατα στη φυσική. Δηλαδή είναι δραματική η κατάσταση. Γι' αυτό θα μιλήσουμε μια άλλη φορά για αυτά. Εκείνο που θέλω να πάω τώρα, Γιώργο. Να σου ρωτήσω κάτι για αυτήν την ηλικία, ναι, πες μου. Είναι το εξής, ότι εάν το παιδί δεν αποκτήσει πνευματικότητα, δεν καλλιεργεί την πνευματικότητά του σταδιακά κατά επίπεδο, να ξέρετε ότι θα μοιάζει σαν ένα εγκαταλελειμμένο ορφανό στο μέλλον ο ψυχισμός του. Δεν θα το καταλαβαίνετε, εκείνο θα το ξέρει και θα προσπαθεί να κάνει του κόσμου τις αναπληρώσεις, που εκείνη η επικινδυνότητα, δεν ξέρουμε τι είδους αναπληρώση θα επιλέξει, η οποία μπορεί να είναι από απλή μια ας πούμε παραξενιά του έως διαστροφή. Ξεκάθαρα το λέω. Λοιπόν, είναι εκεί τα πράγματα. Ανάλογα με ποια παρέα θα μπλέξει. Έτσι. Πώς και... θα τον κατευθύνει η παρέα, ναι. Λοιπόν, μπορεί να ξέρουμε... να άγεται και να φέρεται κιόλας. Βέβαια. Να μην έχει άποψη και να αυτοποιηθεί. Βέβαια. Θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Ναι. Σε αυτή την ηλικία θα πρέπει το παιδί να αρχίζει να ψάχνεται το ίδιο, να κρατήσει ένα μουσικό όργανο στο χέρι του? Ας μην έχει το σούπερ ταλέντο, ρε παιδί μου, ας μην είναι ο Καβάκος. Εάν αν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε μια μουσική έτσι κατεύθυνση στο παιδί, είτε να μάθει να τραγουδάει, να μάθει τις νότες, να παίζει, όχι δεν είναι επαγγελματίας, να μάθει να παίζει ένα όργανο. Είναι ιδανικό η μουσική, γι' αυτό την είπα από την αρχή, θα ακολουθήσει όλη την πορεία, είπα, η μουσική. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Το λέω γιατί έχω ακούσει γονείς που λένε δεν θα τον κάνουμε κιθαρίστα να παίζει στις ταβέρνες, δεν θα τον κάνουμε. Κατάλαβες, λέω. Τον κακό του στον καιρό. Να μάθει το παιδί μουσική. Να τη μάθει να την παίζει, να την τραγουδάει ή να τη συνθέτει αργότερα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκείνο που πρέπει να πούμε ακόμα. Πρέπει. Να δημιουργούμε, εκτός από αυτό που είπαμε, να δημιουργούμε στο παιδί την ανάγκη να θέτει ερωτήματα και να προσπαθεί να κατανοεί πριν να φτιάχνει δικές του απαντήσεις, γιατί και μετά να ερευνά σε βιβλία ή να κάνει πειράματα. Μπορούμε να κάνουμε πειράματα με τα παιδάκια μας. Mm-hmm. Πειράματα. Έτσι, με τα παιδάκια μας. Μπορούμε να φτιάξουμε πηξίδα. Μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό πράγματα. Από την φασολιά που θα βγει μέσα. Τα πάντα, και να βλέπει πώς σηκώνεται ένα φυτό. Και να κάνουμε κουβέντα με τα παιδιά. Πώς νομίζεις ότι γίνεται αυτό?
Και μέσα από εκεί να του μιλήσουμε και για την γενετήσια κατάσταση, να του μιλήσουμε για πάρα πολλά πράγματα. Λοιπόν, από την άλλη τη μεριά, πρέπει να μάθουμε στα παιδιά να έχουν αυτοεκτίμηση και σεβασμό στα άλλα πλάσματα. Και θα έχουν σεβασμό στα άλλα πλάσματα αν έχουν στέρεη αυτοεκτίμηση. Και θα έχουν αυτοεκτίμηση όταν δεν τα έχουμε μεγαλώσει μαθαίνοντας τους φόβο και τρόμο, όταν τους έχουμε δώσει πνευματική τροφή, τις αξίες που πρέπει, φροντίζουμε τα παιδιά μας να τους δώσουμε όλα τα υλικά πράγματα και παραμελούμε τελείως, μα τελείως, αυτό που κατά κύριο λόγο έχουν ανάγκη, λοιπόν την πνευματικότητά του να του καλλιεργήσουμε. Λοιπόν, αυτή είναι και η ηλικία νομίζω που το παιδί πρέπει να έρθει και στο ελληνάκι τουλάχιστον σε επαφή και με την αρχαία του γλώσσα, έτσι. Μισό λεπτό, θα φτάσουμε εκεί. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει το παιδί να μάθει να σέβεται τη φύση, να την εκτιμά και να ξέρει ότι στο βιβλίο της, δηλαδή στην ύπαρξή της, βρίσκονται όλες του οι απαντήσεις για όλες του τις απορίες. Ακόμα και το ποιος είμαι εγώ και πού πάω. Και πού πάω. Και γιατί υπάρχω. Εάν με αυτόν τον τρόπο το παιδί χάνει κάθε είδους υπαρξιακό φόβο και νιώθει ασφαλές. Όταν νιώθουμε ασφαλές... Μέχρι τη φύση σπίτι του, σαν το μεγάλο σπίτι. Ναι, να ξέρουμε ότι χωρίς αίσθηση ασφάλειας δεν καλλιεργείται καμιά πνευματικότητα. Δεν αναπτύσσεται καμία, έτσι, ψυχοδιανοητική ανάπτυξη στο παιδί. Από την άλλη τη μεριά τώρα, πρέπει να... είπαμε ότι σε αυτό το στάδιο το παιδί, και το αφήσαμε λίγο, το παιδί αποκτά και αντίληψη του εγώ, έτσι. Εδώ θα πρέπει με όλο αυτό που είπαμε και με την αντίληψη του δεν υπάρχουμε, συνυπάρχουμε και δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, έτσι. Και αυτό θα το πούμε δίνοντάς του όλη την αυτή για τη φύση που είπαμε και τα λοιπά. Με αυτόν τον τρόπο το παιδί θα κατανοήσει και θα γνωρίζει τα όρια του. Και με αυτόν τον τρόπο όσο καλλιεργούμε την πνευματικότητα του παιδιού, αυτομάτως το παιδί βαθαίνει και πάει να συναντήσει τον εσώτατο εαυτό του. Mm-hmm. Εκεί που είναι και η γνώση, η σωτήρια γι' αυτό. Έτσι. Αρχίζει το παιδί όμως... Τώρα πια να χρησιμοποιεί και εκθετικές αντωνυμίες, το δικό μου. Ναι, μα αυτό είναι το εγώ, εντάξει. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στα 6 με 9. Εδώ, θέλω να μου πεις και για τη γλώσσα λίγο, ναι. Που να έρθει σε, πότε πρέπει να έρθει σε επαφή με την πατρογονική, ναι, του γλώσσα. Ναι. Είπαμε πριν ότι το εγώ... σε τι θα τον βοηθήσει αυτό. Περίμενε, θα το πούμε. Είπαμε πριν ότι... Όταν μιλάμε για καλλιέργεια πνευματικότητας, όλο αυτό γίνεται μέσα από έννοιες. Και οι επιστήμοι, οι νευροεπιστήμες λένε ότι η ποιότητα των εννοιών κυρίως, αλλά και η ποσότητα, είναι ο πλάστης της νόησης. Άρα λοιπόν, και είπαμε ότι πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά και τα μαθηματικά, δηλαδή να τους δίνουμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα αγγείο, ένα ανθοδοχείο που έχουμε, και να του πούμε, ξέρεις, αυτό δεν μπορούσε να γίνει, μια βεντάλια της μαμάς, χωρίς μαθηματικά. Γιατί είναι η αναλογία, είναι εκείνο, αυτά όλα είναι και έννοιες που θα του πούμε. Ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι τα παιδιά σε αυτή την ηλικία από το εγώ είμαι, περνώντας το εγώ μπορώ, έτσι, θα πρέπει να παρατηρήσουμε κάποια κυριαρχικά στοιχεία πολύ πιο έντονα που τα εμφανίζουν τώρα, που θα μας απαντήσει, ας το γιατί το κάνει αυτό, θέλω, αυτό θέλω. Εκεί λοιπόν
θα πρέπει αυτό το πράγμα να το περιστήλουμε, δηλαδή να του πούμε το θέλεις, αλλά να το συσχετίσουμε με την οικονομική μας κατάσταση, με το αν του είναι χρήσιμο, με το εάν αυτή τη στιγμή θα πρέπει να πάρουμε εκείνο που είναι πιο αναγκαίο, και να κατανοεί το παιδί αυτό που λέγανε οι πρόγονοι, δι δε χρημάτων και ανευτούτων που δεν εστί γενέστε των δεόντων, αυτών που είναι αναγκαία, όχι αυτά που γουστάρω ή αυτά που μου λέει η τηλεόραση ή αυτά που μου λέει η διαφήμιση. Εκεί θα πρέπει να κουβεντιάζουμε με τα παιδιά. Ούτε να τους αποκλείουμε, ούτε να του λέμε να χαθείς, δεν έχουμε λεφτά γι' αυτό. Και αλλά ούτε να τους θα δίνουμε και ό,τι θέλουν, ναι, και ό,τι συζητήσουν. Ασφαλέστατα. Μα από αυτό λέμε. Όταν λέμε περιστέλουμε το εγώ, του βάζουμε όρια. Είναι η στιγμή που θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και την αντίληψη του παιδιού του ορίου. Ότι σε κάθε μου, γιατί εδώ σε αυτή την ηλικία αρχίζει το παιδί να αντιλαμβάνεται και δικαίωμα. Ναι. Το εγώ θέλω αρχίζει να καταλαβαίνει το δικαίωμα. Πολλοί γονείς πιστεύουν θα πρέπει, ότι συγγνώμη, θα πρέπει λοιπόν οι γονείς να μάθουν στο παιδί και οι δάσκαλοι ότι σε κάθε δικαίωμα αντιστοιχεί μια υποχρέωση. Και ότι το δικαίωμα πρέπει να διερευνηθεί. Γιατί είναι ο λόγος του, είναι σε συνάφεια με άλλα πράγματα. Πολλοί γονείς, ξέρεις, δεν χαλάνε χατήρι που λέμε στο παιδί όταν ζητάει κάτι, επειδή αισθάνονται ότι λείπουν πολύ καιρό, λείπουν πολύ ώρα από το σπίτι, αισθάνονται ότι έχουν κάποια έλλειψη, οπότε νομίζουν έτσι ότι να πληρώνουν κάτι που δεν προσφέρουν καλά και κάνουν όλα τα χατήρια και ό,τι ζητήσει το παιδί. Να ξέρουν ότι αυτό είναι σε βάρος της ανάπτυξης του παιδιού. Όπως επίσης κάνουν μια λογική μπακάλι, δηλαδή άμα διαβάσεις και γράψεις καλά στο αυτό θα σου πάρω ποδήλατο, θα σε πάω εκεί. Αυτό είναι ολέθριο. Ολέθριο. Το παιδί πρέπει να κατανοήσει ότι κάνει τα πράγματα που πρέπει γιατί τα θέλει και γιατί του κάνουν καλό σε αυτό και στους άλλους. Και αυτό είπαμε πώς θα το μάθει. Με το πέρασμα από το εγώ στο εμείς, και εδώ θα πρέπει και το σχολείο να συνδράμει μαζί με τους γονείς. Ένα άλλο πράγμα επίσης που πρέπει να μάθει το παιδί εδώ, είναι ότι να περάσει από την μοναξιά του που είχε, που ήταν κυρίαρχο στο σπίτι, στο σχολείο, στο εμείς, με τα άλλα παιδιά, να περάσει λοιπόν και αντί να φοβάται ή να νιώθει να δημιουργήσει αυτά αντιπαλότητας και να έχει το φίλο του και όλα τα άλλα είναι εναντίον, οπότε αυτό μας πάει και στο bullying μετά κτλ. Θα πρέπει το παιδί να αντικαταστήσει αυτή τη μοναξιά με τη φιλότητα. Με τη φιλότητα. Άλλη παράξενη έννοια που σημαίνει. Έτσι. Από το φιλό που σημαίνει αγαπώ. Στα αρχαία, ναι. Λοιπόν, και θα πρέπει να μάθουμε το παιδί ότι εάν προσφέρει και βοηθάει, τότε νιώθει πολύ καλά το ίδιο. Όταν λοιπόν να το ρωτήσουμε πώς ένιωσες όταν είδες να χαμογελάει και να σε ευχαριστεί, θα σου πει ένιωσα ωραίος, ένιωσες και σπουδαίος, ωραία βλέπεις, γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να το κάνεις αυτό. Και να του πούνε οι γονείς ότι οι άνθρωποι που πραγματικά κάνουμε το καλό γιατί το θέλουμε, νιώθουμε μεγαλύτερη χαρά όταν μπορούμε να προσφέρουμε από ό,τι όταν παίρνουμε.
Επομένως, εξηγείται και με τη χημεία αυτό, με τις ενδορφίνες που βγάζει ο οργανισμός. Δεν είναι δηλαδή μόνο, βέβαια. Τι παράγει ο οργανισμός μας όταν βλέπουμε τον άλλο να χαμογελάει. Δεν συγκρίνουμε το παιδί με κανένα άλλο. Εδώ τώρα πια το είπαμε και πριν αυτό, αλλά εδώ τώρα πια είναι ολέθριο. Απαγορεύεται ρητά. Κοίτα ο Γιαννάκης τι βαθμό πήρε. Το παιδί ή θα κλειστεί στον εαυτό του και θα χάσει την αυτοεκτίμησή του και τον αυτοσεβασμό του, οπότε εκεί θα είναι έρμεο και χειραγωγούμενο από οποιονδήποτε και οτιδήποτε, ή θα προσποιείται και ότι είναι κάτι που δεν είναι, μόνο και μόνο για να είναι αρεστό. Επομένως όλη η φαινάκιση της ζωής του αυτή θα το ακολουθήσει και ενήλικα, και βεβαίως δεν θα έχει επιτυχία στη ζωή του που τη γνωρίζουμε. Mm-hmm. Δεν είναι, Γιώργο μου, δεν είναι τυχαίο και δεν είναι παράξενο, ούτε περίεργο, που οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν με ψυχοφάρμακα, έτσι, αντικαταθλιπτικά και δεν συμμαζεύεται. Ούτε η αναγκαιότητα παιδιά που δεν μπορούν οι γονείς να τα μεγαλώσουν, λοιπόν, να έχουν τον σύμβουλο ψυχολόγο, που λυπάμαι, αλλά επειδή οι οικογένειες μου λένε, λοιπόν, δεν παίζουν το ρόλο του σωστά. Ίσως γιατί θέλουν να βγάζουν λεφτά, να έχουν την αναγκαιότητα, δεν ξέρω, να έχουν την αναγκαιότητά τους, αλλά είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πάντως εδώ είμαστε στην ηλικία που λένε οι περισσότεροι, ας πούμε, ξέρω, και βιολόγοι και ψυχολόγοι κλπ, ότι μας κυβερνά ο 7χρονος εαυτός μας. Δηλαδή μέχρι εδώ πέρα έχει κλείσει ο μεγάλος κύκλος των πολλών χαρακτηριστικών που θα πάρει ο χαρακτήρας μας, και από εδώ και πέρα, όπως λες και εσύ, ό,τι μπορέσει στο σχολείο να σου προσθέσει και ο δάσκαλος και οι παρέες, έτσι. Είμαστε δηλαδή στην πρώτη κρίσιμη επταετία. Το παιδί ουσιαστικά έχει διαμορφωθεί. Πρέπει να είναι πολύ έντονο όμως. Δηλαδή πρέπει να είναι πάρα πολύ, πώς να σου πω, ισχυρό αυτό. Να έχει δημιουργήσει στο παιδί μια πεποίθηση για αυτόν τον άνθρωπο. Και αυτό μπορεί να είναι καλό ή κακό. Δηλαδή εξαρτάται ποιος είναι αυτός και τι λέει. Γι' αυτό το λόγο πρέπει οι γονείς τα παιδιά να τα έχουν, να έχουν αυτοεκτίμηση. Να έχουν αυτοεκτίμηση, να σέβονται τον εαυτό τους. Μόνον έτσι θα σέβονται τους άλλους. Αυτός που δεν σέβεται τον εαυτό του, δεν σέβεται και τους άλλους, Γιώργο. Και εδώ πάμε θέλω στο να σε ρωτήσω 9... κάτι όμως, ναι, συγγνώμη λίγο, Μαρία 12. Μου. Ναι, θα πάμε εκεί, αλλά εδώ είναι και η στιγμή που το παιδί θα πάει και σχολείο. Ναι, θα πάει στο σχολείο. Ωραία. Στην αρχαιότητα, διάλεγε ο γονιός για το παιδί το δάσκαλο με τον οποίο μπορούσε να πάει να μάθει. Όχι. Μέχρι τα 7 τα είχανε, ήταν υπεύθυνη η μητέρα, ναι, για όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και γνώριζε πράγματα. Εξάλλου είχανε όλες τις ιερουργίες οι γυναίκες. Και οι ιερουργίες εκείνες δεν ήταν κινηστικές και αντιανθρώπινες που είναι σήμερα. Ήταν γνώση και επιστήμη. Λοιπόν, και μετά πηγαίνανε τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, στο σχολείο. Ναι. Και μετά μπορούσαν να πάνε και τριτοβάθμια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και είχανε κάποιον που δηλωνόταν ποιος θα πήγαινε να πάρει και να πάει το παιδί στο σχολείο. Ναι. Απαγορευόταν να πάει οποιοδήποτε. Θέλω να πω όμως ότι λέμε άκουσε μαθήματα του ΤΑΔΕ. Ήταν πολύ ωραίο το ρήμα που χρησιμοποιούσαν. Ο ΤΑΔΕ άκουσε μαθήματα του ΤΑΔΕ. Ναι, δηλαδή πήγαινε μετά στην αυτή, αλλά τα εγκύκλια γράμματα από τα 7 μέχρι, ας πούμε, μια κάποια ηλικία, τα 15, τα άκουγε στο σχολείο. Άκουγε στο σχολείο. Από έναν δάσκαλο ο οποίος υπήρχε εκεί και διάλεγε πού θα πάει. Όχι, υπήρχαν δάσκαλοι που κάνανε διάφορα πράγματα, κανονικά. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Άλλο θέλω να σου πω. Σήμερα είσαι υποχρεωμένος να πας στο ακριβώς διπλανό σχολείο που μένεις. Το πιο κοντινό σχολείο από την πόρτα σου. Μην πας δηλαδή 15-150 μέτρα παρακάτω, που ίσως να είναι ένα καλύτερο σχολείο, ένα καλύτερο κτίριο,
να σου ταιριάζει καλύτερα τα χρώματα που είναι έξω. Έχει και δύο δεντράκια, έχει μια αυλίτσα. Ό,τι πρέπει... δεν είπα αυτά τα σχολεία και δεντράκια να έχει και μια αυλίτσα. Λοιπόν, δεν έχουν τη μέθοδο τη σωστή. Εγώ είχα κάνει τα ολοήμερα σχολεία. Αυτό ήθελα να σου το πω. Αυτό. Ναι, ναι. Πες το, ναι. Το ξέρεις τα βραβευμένα αυτό. Το βραβευμένο αυτό θεσμό. Είναι η μόνη περίπτωση που πήρε εύσημο μία η Ελλάδα από την Ευρώπη για συγχρηματοδοτούμενο έργο. Λοιπόν, όχι, το τσακίσανε όταν η αξιολόγηση που έβαλε η Ευρώπη, η Επίτροπος Παβάν που ήταν τότε, είπανε ότι αυτά τα σχολεία είναι κοσμήματα και μπορούν να αναπτύξουν το κάθε παιδί. Λοιπόν, ναι, τότε φαίνεται δεν ήταν στις προθέσεις του Πετσάλνικου και του υπουργού του... Πώς ήταν, ο Πετσάλνικος ήταν υπουργός, ο υπουργός ήταν ο... Αρσένη. Ο Αρσένης τα έφτιαξε, με κάλεσε να τα φτιάξω. Ναι. Το βρούμε, δεν είναι. Το, ναι. Λοιπόν, και τα κάνανε πάρκινγκ παιδιών, δηλαδή να μένουν όσα παιδάκια θέλουν εκεί, που οι γονείς δουλεύουν και να απασχολούνται με κάποιον, και αν θέλανε οι γονείς να πληρώσουν, ενώ τα ολοήμερα σχολεία ήταν υποχρεωτική αυτή, τα παιδιά κάνανε μόνα τους το μάθημα με το δάσκαλο, αλλά τα παιδιά είχαν άλλη μέθοδο. Και τα σχολεία ήταν εντελώς διαφορετικά από τα συμβατικά. Ήταν εντελώς διαφορετικές κατασκευές καταρχήν. Ναι. Και... αυτό πώς σταμάτησε, έτσι ξαφνικά, ρε παιδί μου, είπανε τέρμα αυτό ο θεσμός, δεν θα προχωρήσει, δεν θα συνεχιστεί. Ναι. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Τι να πω τώρα. Και μου είπανε εμένα, ονομάσαν ολοήμερα τα διευρυμένου ωραρίου που πηγαίνουν, μένανε όσα παιδιά θέλουν, το πάρκινγκ παιδιών. Ναι, ναι. Και μου είπανε, επειδή είμαι πατριώτησα, να μην κάνω έγγραφο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το σταμάτημα, διότι θα του ζητούσε η Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρήματα. Πίσω τα χρήματα, ναι. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία πράγματα. Πάμε λοιπόν στο 9 με 12. Το παιδί, 9 με 12. Το παιδί 9 με 12. Ναι. Εδώ, κοίταξε να δεις, έχουμε μεταφέρει στο παιδί κάποιο αξιακό σύστημα, έτσι, κάποιες αξίες, την αποδοχή του άλλου, το να θέλει να αξίζει κάτι, να μην υποκρίνεται ότι είναι κάτι που δεν είναι για να το αγαπούν, αλλά να προσπαθεί να γίνεται, να είναι για το ίδιο το παιδί καλό. Τώρα, μπορούμε να μπούμε και σε κάποιες σιγά σιγά αθηρημένες έννοιες, όπως είναι, ας πούμε, το δίκαιο, η αλήθεια, ελευθερία, είναι ταυτόχρονες έννοιες. Του δίναμε ελευθερία, πρόσεξε, βιωματική. Δηλαδή, με το να το βοηθάμε να κάνει τη διερεύνησή του στον κόσμο γύρω, από το δεύτερο του μαθαίναμε την ελευθερία. Τώρα του δίνουμε την ελευθερία να την κατανοεί τι σημαίνει ελευθερία. Έτσι, τι σημαίνει. Πρόσεξε, οι πρόγονοι λέγαν εύδαιμον, η ελευθερία είναι προϋπόθεση της ευδαιμονίας σου, δηλαδή του να είσαι καλά ψυχοσωματικά και πνευματικά. Λοιπόν, εύδαιμον το ελεύθερο, βέβαια. Αλλά το ελεύθερο, το εύψυχο, δεν μπορεί να είσαι ελεύθερος χωρίς να έχεις ταυτόχρονα αυτό το εύψυχο. Είναι αυτό που θα μετουσιώσει σε πείμα ο Κάλβος, αρετή και τόλμη. Δηλαδή, εύψυχο σημαίνει να τολμάς πράγματα, να έχεις κουράγιο να
παλέψεις για κάτι, πράγματα, ναι. Να έχεις ας πούμε την υπομονή και την επιμονή και τον ενθουσιασμό να φροντίσεις για κάτι που θες να πετύχεις, αλλά όλο αυτό θα πρέπει να ορίζεται από την αξία. Το ρημάζει, δύο γραμματάκια είναι. Αρετή στα αρχαία δεν σημαίνει αυτό τη ερμηνεία που έδωσε ο χριστιανισμός, γιατί έχει αλλάξει πολλές έννοιες και κάποια στιγμή πρέπει να τις δούμε αυτές. Λοιπόν, σημαίνει γνώση όλου του αξιακού συστήματος της ζωής. Αυτής της ζωής που νοηματοδοτείται και υλοποιεί τον λόγο για τον οποίο ήρθα εδώ. Γιατί φαντάσου Γιώργο, 1.200.000 σπερματοζωάρια τρέχουν να γονιμοποιήσουν ένα οάριο. Τα υπόλοιπα θα χαθούν και γεννιέται κάποιος αν γεννηθεί. Λοιπόν, σκέψου τι προνόμιο είναι να γεννηθείς. Και εμείς με την υλοποίηση που έχουμε κάνει της ζωής μας, να λατρεύουμε την ύλη, να έχουμε εντελώς αντικαταστήσει κάθε αξία με την απαξία, Γιώργο, έτσι, το βλέπεις αυτό. Όταν ας πούμε, όταν η διαστροφή με ωραία διατύπωση λεκτική περνιέται στα μιμιέψιλον καθημερινά ως κάτι πάρα πολύ φυσικό, λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε τελείως ξεφύγει. Πετάξει το F και την ποιότητα. Δύο βασικά πράγματα. Τώρα λοιπόν του δίνεις παιδί... την επίγνωση της ελευθερίας. Αυτό σημαίνει μια προσωπική επίγνωση. Οδηγείται το παιδί σε αυτή την ηλικία πλέον στην αυτεπίγνωση. Γι' αυτό και βλέπεις αρχίζει να έχει χόμπι, να θέλει να μαζεύει γραμματόσημα, να μαζεύει εικόνες. Κάρτα, από... Ναι. Οτιδήποτε. Λοιπόν, εξαρτάται βέβαια τι αξίες του δίνεις. Αν του πεις ότι ο πιο σημαντικός είναι ο ποδοσφαιριστής, θα αρχίσει να παίρνει εικόνες. Αν του πεις όμως ότι αυτός και εκείνος και εκείνος, τότε θα το στρέψεις αλλού. Εξαρτάται τι του λες και πώς τα κουβεντιάζεις μαζί του. Και αν βέβαια, δεν τα κάνεις, ναι, δεν βεβαίως. Είσαι μόνος, είναι και το, μια τηλεόραση που βομβαρδίζει, έτσι. Από, είναι βεβαίως, και μια παρέα, αν την κουβεντιάζεις την τηλεόραση, συζητάς για την τηλεόραση και την κλείνεις. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι πρέπει να συζητήσουμε με τα παιδιά ποια είναι η φύση των πραγμάτων. Και γιατί γίνονται έτσι και όχι αλλιώς. Εδώ, λοιπόν, και τα παιδιά να λένε τη γνώμη τους. Εδώ, να μην κάνουμε εμείς τον ξερόλα οι γονείς, αλλά να λέμε στα παιδιά, ούτε κι εγώ το ξέρω βρε παιδί μου, ξέρεις, για ψάξ' το να μου πεις και εμένα, Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά θα είναι σε θέση να γνωρίζουν την φύση και την λειτουργία των πραγμάτων και την αναγκαιότητά τους, έτσι, όπου από εκεί και πέρα είναι ένα μικρό βήμα να του πεις ότι για να μπορείς να διακρίνεις ποιο είναι καλό και κακό ή ποιος είναι καλός ή τι είναι καλό, δοκίμασέ το ή δώσε στον εαυτό σου περιθώριο να το γνωρίσεις. Μέσα στις αφηρημένες έννοιες που βάζεις εδώ πέρα σε αυτά τα τρία χρόνια είναι και ο έρωτας. Ναι. Γιατί αρχίζει τώρα, κοιτάει λίγο όμορφα, κοκκινίζουν τα μαγούλα και δεν αισθάνεται κάτι. Τα παιδιά μας έπρεπε λίγο πιο μετά ή από τα 12, εντάξει, να φλερτάρουν. Το φλερτ είναι πρόβα τζενεράλε ζωής, λέω εγώ. Αυτό είναι. Και να πούμε στα παιδιά ότι άλλο πράγμα είναι το φλερτ. Να του πούμε την ομορφιά που έχει και τι σημαίνει ότι είναι το βλέμμα
ότι είναι ο λόγος, το σκύρτημα, ότι είναι το σώμα, η κίνηση, ο τρόπος που φέρεται κάποιος, ναι, και με αυτόν τον τρόπο να του δίνουμε και ποια, με ποια κριτήρια πρέπει να θεωρεί το ωραίο. Λοιπόν, και ότι δεν είναι το σεξ, έτσι. Λοιπόν, εκεί μου είπε έντρομη σήμερα το πρωί. Έντρομη. Μια μάνα, κάτι. Μία κυρία που της είπε ο προϊστάμενός της να με ρωτήσει τι να κάνει, διότι στέλνει το παιδί του, κόρη, σε ένα σχολείο και ένα αγοράκι πήρε τα κοριτσάκια και έβαλε δάχτυλο. Και τι να κάνει, να τα αφήσει, να το πάρει, τι να κάνει. Και ρωτάω, αυτό το παιδί, τον 8 χρόνο, κάπου το είδε αυτό. Κάπου έτσι δεν είναι. Άκουσε, ναι, κάποιος του το είπε, ναι. Έτσι από δεν κάπου είναι. Πάντως, ναι. Ωραία. Λοιπόν, εγώ έχω την εντύπωση ότι ασκούν εγκληματική παρέμβαση τα ΜΜΕ. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν εκπομπές με τίτλο και εδώ και έξω «Η γενιά του σεξ». Πώς λέγαμε «Η γενιά του 21», «Η γενιά 30. Του 30», «Η γενιά του 114», ναι, «Η γενιά...» ναι. Λοιπόν, εδώ είναι η γενιά του σεξ. Λοιπόν, αυτό που λένε στην Αμερική, dumb bam, thank you mom. Έχουμε μπερδέψει την, τον έρωτα. Να, με το σεξ. Βέβαια, ο έρωτος είναι άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα και άλλο πράγμα. Μεγάλη χημεία. Βεβαίως. Εδώ λοιπόν τώρα, ξεκάθαρα, θα πρέπει να δείξουμε στο παιδί σεβασμό και να το βοηθήσουμε να κατανοήσει πού αρχίζει και πού τελειώνει το εγώ του. Δηλαδή, να έχει το παιδί αντίληψη ορίων, αυτό που ο μεγάλος μας μύστης, ο Ελίτης το αξιονεστή, που δικαίως πήρε Νόμπελ, λοιπόν, θα πει η ψυχή μου, γιατί το θέλει το παιδί, το θέλει το πλάσμα, η ψυχή του το θέλει. Ζητούσε σηματορό και κήρυκα. Ο σηματορός είναι το όριο και ο κήρυκας είναι το αξιακό σύστημα που πρέπει να δώσουμε το παιδί. Ο γονιός θα κάνει, οι γονείς θα κάνουν ή το σχολείο. Και το σχολείο γιατί πρέπει να το κάνει και το πράγματα. Σχολείο και το σχολείο. Και το σχολείο. Το κάνει όμως. Σχολείο. Κοίταξε καλό μου, το σχολείο δεν το κάνει. Τα έχουμε πει αυτά. Κοίταξε να σου πω κάτι. Να ξαναπούμε δύο πραγματάκια έτσι στη συνέχεια να το δούμε. Λοιπόν, όταν το παιδί φλερτάρει, μπορεί να πονέσει. Αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι, φίλτατοι που μ' ακούτε. Έχετε ένα μικρό παιδί που πουσουλάει και ξαφνικά σκοντάφτει ή χτυπάει κάπου. Γιατί διέφυγε της προσοχής σας, τίποτα. Εάν πω και του μεταδώσατε τρόμο. Λοιπόν, και ξέρει ότι το περιβάλλον του είναι επικίνδυνο. Λάθος. Η φύση του δίνει τον πόνο για να του πει πού είναι το όριό του. Πού είναι το όριό του. Η φύση του το δίνει αυτό. Λοιπόν, τώρα, μεγαλώνοντας, θα πάμε στον πόνο μιας απόρριψης. Είτε στο σχολείο, είτε στην παρέα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, και αυτό είναι πόνος. Θα πρέπει λοιπόν να μάθουμε το παιδί το ίδιο πράγμα. Ότι... Και αυτό μες στη ζωή είναι, ρε παιδί μου. Θα το συναντήσεις και αυτό. Είναι μες στη ζωή και
σημασία έχει να σκεφτείς εσύ για σένα τι προσέφερες, πόσο αξίζεις και μετά να δεις και τον άλλον που μπορεί να μη σου άξιζε. Ναι. Μπορεί να μη σου άξιζε. Ακριβώς. Δεν φταίς πάντα εσύ, γιατί όλοι ναι. ξέρεις τα πράγματα. Μπορεί να μη σου άξιζε. Να μη σου άξιζε. Θα ήταν μια λάθος επιλογή. Λοιπόν, ή να έχεις μετρήσει λάθος τα πράγματα. Ναι. Βέβαια. Και να μην είχες ανεβάσει τον εαυτό σε ένα επίπεδο που πρέπει για να ναι. μπορείς να τα αντιμετωπίσεις. Τώρα το παιδί έχει με ευκρινεστάτη. Δηλαδή πλήρη εικόνα εαυτού και αρχίζει πια να αντιλαμβάνεται τα συναισθήματά του. Εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε το παιδί και στα δικαιώματά του να καταλάβει και στα καθήκοντά του που ανταποκρίνονται, να καταλάβει τα όρια του και το σημαντικότερο απ' όλα να καταλάβει ότι η αλήθεια είναι δίκαιο και αυτά τα δύο πράγματα είναι ό,τι είναι πιο σωτήριο στη ζωή του. Να καταλάβει δηλαδή ότι το κακό είναι θέμα χρόνου να αποκαλυφθεί και θα είναι δυστυχία και αυτό μπορούμε να το κάνουμε με ιστορίες, με ένα βιβλίο που θα διαβάσουμε, με παραδείγματα, με μύθους, με οτιδήποτε. Και και με ποίηματα. Θα πούμε για τα ποίηματα μετά. Έχω δύο πράγματα. Την ποίηση, επειδή την έχουν εξοπετάξει, και το τι πρέπει να κάνουν όταν χωρίζουν. Λοιπόν, γι' αυτό πάω πολύ γρήγορα. Και πάμε 12-15. 12-15. Έτσι. Εδώ λοιπόν το παιδί αρχίζει να περνάει στην εφηβεία. Οι ορμόνες αλλάζουν. Η εφηβεία είναι όχι απλά μια μεταβολή του σώματος, γιατί οι έσωοι κρίσεις αλλάζουν, το σώμα αλλάζει, ωραία. Λοιπόν, αλλά είναι και σχεδόν βασανιστική για το παιδί. Έτσι. Μην ξεχνάμε ότι η έμνοστρηση μπορεί να έχει πόνο, να έχει δυσμηνορία, το αγόρι μπορεί να είναι γεμάτο από τεστοστερόνη, mm-hmm. ξέρω εγώ, και τα λοιπά, διάφορα πράγματα. Εδώ οι ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν από τους γονείς. Τώρα θα πρέπει να βοηθήσουν το παιδί οι γονείς να πατήσει γερά στην αυτεπίγνωση και να καταλάβει ότι πια ξεκινάει ο βασικός του ρόλος για το λόγο που ήρθε στη ζωή. Έτσι. Επομένως, να συζητήσουν οι γονείς με τα παιδιά τι νοηματοδότηση δίνει στη ζωή. Οι γονείς ρωτάνε τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις ναι. και δεν τον ρωτάνε τι νόημα δίνει στη ζωή σου. Γιατί από αυτό θα εξαρτηθούν και όλα τα άλλα ή από αυτό θα μπορέσει το παιδί ουσιαστικά να καταλάβει τι το ενδιαφέρει. Γιατί έχει ένα χάος. Χαρούμενο. Γιατί έχει ένα χάος. Όταν θα κάνει τις επιλογές του, αυτές που θέλει, έτσι, που νοηματοδοτεί και επιλέγει με βάση αυτό που θέλει, τότε θα είναι και αποτελεσματικό και χαρούμενο αυτό το πράγμα. Εδώ λοιπόν είναι η περίοδος εκείνη, τα 3 χρόνια εκείνα που το παιδί βγαίνει περισσότερο έξω από το σπίτι, λίγο περισσότερο χρόνο δαπανά έξω από το σπίτι, άλλοι γονείς το αφήνουν, πρέπει, βάζουν χρονικά όρια, στις 9 να σε πίσω. Όχι, το παιδί πρέπει να έχει εποπτεία. Πρέπει να έχει εποπτεία. Ξέρετε κάτι, θα σου πω κάτι. Αν πούμε στον έφηβο, σαφώς και θέλεις να σε αγαπάω, όπως και εγώ θέλω να μ' αγαπάς εσύ. Αλλά ξέρεις, η αγάπη ταυτίζεται με την πνευματικότητα. Γιατί είναι αυτής, όρος, αυτής της φύσης. Και απαιτείται αλήθεια και δικαιοσύνη.
άμα δεν σε ξέρω, σε φοβάμαι, δεν μπορώ να σε αγαπάω. Δεν είναι αλήθεια αυτό, να του πούμε. Εσύ αν δεν ξέρεις το φίλο σου, μπορείς να τον αγαπάς. Τον φοβάσαι. Βιωματικά. Είναι παιχνίδι κι αυτό ζωής. Να το πούμε με τα παιδιά. Να μιλάμε με τα παιδιά. Λοιπόν, μερικοί θέλουν να είναι φίλοι με τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πατέρας και μάνα και παιδιά. Δεν είναι φίλοι. Αλλά μπορούν να είναι κάτι περισσότερο από φίλους. Να έχουν άμεση επικοινωνία με τον πατέρα και τη μάνα. Λοιπόν, όταν του τα πούμε αυτά του παιδιού, η γνώση που έχει περιβάλλεται και από ασφάλεια υπαρξιακή. Και τότε το παιδί μπορεί να καταλάβει αυτό που προσπαθούσαμε σε όλες τις φάσεις να του δείξουμε ή να του μεταλαμπαδεύσουμε, ότι είναι πλάσμα του σύμπαντος. Ένα κομμάτι και του αυτό, σύμπαντος. Αυτό μπορούμε να του το πούμε, φίλοι μου, ξεκάθαρα στον έφηβο. Θεωρώ προνόμιο να του πείτε πού έχω την ευθύνη σου που μου ανέθεσε το σύμπαν, όπως και μένα της μάνας μου και του πατέρα μου. Το θεωρώ προνόμιο. Να καταλάβουν τα παιδιά τι υπέροχο δώρο είναι η ζωή και πώς πρέπει να την τιμήσουν. Όπως σου είπα, όταν ξεκινάγαμε σε αυτήν την εκπομπή, δεν πρόκειται να τελειώσουμε. Έχει περάσει και η δεύτερη ώρα. Αφήνουμε έξω. Κλείνουμε. Δεν μπορώ να πω τρεις προτάσεις. Δεν μπορείς να πεις τρεις προτάσεις. Δεν μπορώ. Όχι. Θα κάνω μια άλλη εκπομπή για να πούμε τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε αφήσει και έχω και πολλές ερωτήσεις. Μία μόνο πρόταση να πω. Σε αυτή τη βάση πρέπει να φροντίζουμε και τα όνειρά τους. Να μην τα τσακίζουμε. Να τα συζητάμε και να προσπαθούμε να τα βοηθήσουμε. Και έμεινε το πώς πρέπει να λειτουργείτε όταν χωρίζετε. Δεν αυτό πειράζει. Και την ηλικία 15 με 18 στην επόμενη εκπομπή με τη Μαρία Τιτζάνη. Κυρίες και κύριοι, να είστε καλά και προσέξτε τα παιδιά.